Το Δευτέρη Παπαδόπουλο, όσα αφιερώματα για να κάνει κανείς, λίγα θα είναι. Όσο η καρδιά κι αν λαχτάρα, ύστερα το βραδάκι με τις μελάκες τα καρδιά. Αγάπησέ με, αγάπησέ με σήμερα. Σπάνια τι. Ρε παιδιά, μήπως έχω μεγαλώσει. Τι είναι αυτά? Ακούω πλοία και δακρύζω. Βλέπω μπαλκόνια και βουρκώνω. Τι έγινε? Και τα πλοία μπορεί να φεύγουν, αλλά τα τραγούδια μας μένουν, ε. Τα γλέντια μας, οι νότες, τα στιχάκια, τα φιλιά. Με φιλιά κι όπως μπαίνει ένα τραγούδι ήρθα μ' άλλη μια φορά. Στήσαμε χορό, βρήκαμε παινιά, ήρθαμε να πιούμε στην υγειά μας ρε παιδιά. Κόντρα στο καιρό, σαν φλιαθεριά, κάποιον ταπεινό θα τραγουδά βασιλιά, κι η ψυχή θα βρίσκει γιατριά στην υγειά μας ρε παιδιά, στην υγειά μας ρε παιδιά. Κι όπως μένει ένα τραγούδι μείναμε άλλη μια φορά. Στήσαμε χορό, βρήκαμε παινιά κι ήρθαμε να πιούμε στην υγειά μας ρε παιδιά. Κόντρα στο καιρό, σαν φλιαθεριά, κάποιον ταπεινό θα έχουμε κάνει βασιλιά, κι η ψυχή θα βρίσκει γιατριά στην υγειά μας ρε παιδιά, στην υγειά μας ρε παιδιά. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Το μερτικό μου απ' τη χαρά έχουν πάρει άλλοι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Βάλε κι άλλο πιάτο στο τραπέζι. Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά, κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια για τη λευτεριά. Είπα
να φύγω, μα με κράταγε η λύπη. Βροχή και σήμερα, αχ χέρι το μυνό. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, πες πως μάταμωσες μια νύχτα σ' ένα όνειρο. Να δω τα γυριστά της
Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους Έλληνες απανταχού. Σας το έχω ξαναπεί στα 5 χρόνια που κάνω αυτή την εκπομπή. Έχω ανάμεσα σε άλλες τύχες, τη μεγάλη τύχη μερικές φορές, να έρχομαι πολύ κοντά σε απόσταση αναπνοής με σημαντικούς Έλληνες, με σπουδαίους Έλληνες. Όχι με διάσημους. Διάσημους μπορεί να είμαι και εγώ. Σημαντικούς λέμε, σπουδαίους Έλληνες. Στο Λευτέρη Παπαδόπουλο, όσα αφιερώματα και να κάνει κανείς, λίγα θα είναι. Πάντα κάτι θα λείπει, πάντα κάτι δεν θα έχουμε πει, πάντα κάτι θα έχουμε να προσθέσουμε, κάτι να θυμηθούμε, κάτι να αναφέρουμε. Γιατί ο άνθρωπος έχει γράψει και τον άμμο της θάλασσας, που λέγει η γυγεία μου. Το μερτικό μου απ' τη χαρά μου το έχουν πάρει άλλοι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Βάλε κι άλλο πιάτο στο τραπέζι. Βγάλε από την πόρτα το κλειδί. Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά, φεύγανε σαν πουλιά τα ψαροκαϊκά. Κάθε πρωί σκαρώναμε μαζί με το μήνα, ταξίδια μακρινά στη Τζαμαϊκά. Είπα να φύγω, μα με κράταγε η λύπη. Είπα να μείνω, αλλά είχα κουραστεί. Στην πόρτα μας ατέλειωτη βροχή. Αχ, χελιδόνι μου, πώς να πετάξεις σ' αυτό το μαύρο τον ουρανό. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Πες πως μ' αντάμωσες μια νύχτα σ' ένα όνειρο. Πες πως με ξέχασες σαν ήρθε το πρωί. Εκατοντάδες τραγούδια, εκατοντάδες ρεπορτάζ, χρονογραφήματα, άρθρα, βιβλία, αφηγήματα, 3 θεατρικά έργα παρακαλώ. Και μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο, όχι αυτά για να γραφτούν είναι 3 ζωές. Και δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο κλειδαμπαρωμένο σε ένα σκοτεινό γραφείο που δεν βλέπει τον ήλιο για να προλάβει να γράφει. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι στη ζωή μέσα, στην κοινωνία, δίπλα μας, το βλέπουμε στα γήπεδα, στις ταβέρνες, στα δά. Πώς θα κάνει, να μου πεις αλλιώς δεν θα ήταν και πρόεδρος. τυχαίο, για έτσι γίνεται πρόεδρος ο καθένας. Αλήθεια τώρα, ρε πρόεδρε. Καταρχάς καλησπέρα, καλώς ήρθες. Έτσι το ξαφνίδι, λέω. Σπάνια τύχη. Δεν μου λες, δεν μου λες γνώμη. Γιατί σε λέμε πρόεδρο, σε τι προεδρεύεις, γιατί τόσα χρόνια σε λέμε, αλλά τι είμαστε εμείς που σε λέμε πρόεδρο, σε τι προεδρεύεις, πώς εξελέγεις, όλα αυτά τα. Εγώ είμαι πρόεδρος των προέδρων. Yeah. Δεν έχω τίτλο ο οποίος έχει ξεκινήσει από μια αφετηρία. Η αφετηρία ήταν ότι ήμουν πρόεδρος των συνθετών. Πρόεδρος συνθετών, από εκεί. Και ήμουν για πολλά χρόνια. Αυτό υπόθηκε 5-6 φορές. Και τώρα είσαι πρόεδρος των λευτεριστών. Καλά και των λευτεριστών, αλλά είμαι πια πρόεδρος των προέδρων. Πρόεδρος των προέδρων. Yeah.
Συνδρομή δίνουμε, πληρώνουμε κάτι, όχι. Ελεύθερα, παιδιά. Είμαστε όλοι μέλη δηλαδή. Όλη η Ελλάδα είναι μέλη. Για μια και λέμε για μέλη και για κόσμο και έχουμε να... Παιδιά, θα με συγχωρέσετε πάρα πολύ, έχουμε να πούμε τόσα για το Λευτέρη, έτσι. Να πούμε όσο λιγότερα γίνεται για να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια. Και καλά να είμαστε, εδώ είμαστε, να κάνουμε και άλλα αφιερώματα, γιατί είπαμε, τον ατέλειωτο έχει ο άνθρωπος. Πάμε να γνωριστούμε. Ποιοι είμαστε απόψε, ο κύριος Στάμος Σέμψης, τα σέβη μας. Όχι, ρε. Τι λέτε, κύριε Σέμψη. Ο οποίος, για πες. Εκτός του ότι είναι σπουδαίος συνθέτης, είναι και μέγας τραγουδιστής. Μέγας. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό το υπογραμμίζω εγώ και έχω αποφασίσει να του κάνω και ένα δίσκο. Δεν μου το έχεις πει, πρόεδρε, αυτό το... δεν ξέρω αν θα πω ναι. Τι? Θέλω να ακούσει τα καντήλια σου, μου φαίνεται να πει. Τι είπες? Ακόμα, δεν ξέρω αν θα πω ναι, είπε. Δεν πει ναι. Δεν ξέρω, σκεφτώ. Κατάλαβες πώς τα χαλάτε. Εσείς τα χαλάτε, να πούμε. Έτσι δεν κάνει τραγουδιστές. Ό,τι δεν είναι. Ό,τι είναι ο Κοέν, αυτό είναι. Ο ηλίθιος. Θα το βάλουμε να τραγουδήσει μετά. Βέβαια. Δεν την κλειδώνει. Το βασικό είναι ότι παίζω βιόλα, πρόεδρε. Θα παίξεις και βιόλα, αλλά θα τραγουδήσεις. Ένας πολύ μεγάλος οργανοπαίκτης. Είναι και στην κρατική ορχήστρα κτλ. Μεγάλη βιόλα. Στην ορχήστρα της Έσμας Χωρίς. Ο μπαμπάς ήταν ιδρυτής της Καμεράτα. Είναι δηλαδή, μιλάμε για μια δυναστεία των Σεμψέιδων, τον Σεμψέικο, Έτσι. Τέλειος. Το έχουμε. Το παραδείγμα και το γνωρίζω. Ταυριανό Σεμψέιδο. Εκτό του είναι μεγάλο ταλέντο. Πρώτο. Έχει γράψει υπέροχα τραγούδια και κάποια στιγμή αυτό έχει και ένα χιούμορ που δεν το έχει ακόμα αντιληφθεί. Έχει γράψει μια επιθεώρηση που με έχει ξαφνιάσει και σε ένα σημείο μιλάει για έναν ομοφιλόφιλο. Και είναι υπέροχο αυτό, να το πει. Πες τώρα, πες το, γιατί αφού το θέλει. Τι, από τώρα από την αρχή θα ξεκινήσει ακόμα η εκπομπή. Μετά θα πούμε το άλλο, πες το. Και σήκω και όρθιος, δεν το ακούω. Αυτό το ωραίο, εκεί που πήγαινε για Λούτσα. Όχι, πες τα μάτα. Εντάξει, το μαντεύουμε τώρα. Σαν δεν το πες. Λοιπόν, θα πω δύο στίχους, έτσι. Ομοφιλόφιλε. Απολογή σου, είναι δικιά σου η εκλογή σου. Μήπως οι μοίρες σου ήρθαν στην κούνια και σου φορέσανε ψηλά τα κούνια. Ομοφιλόφιλε από το Βόλο, το ειδιπόδιο έπαιξε ρόλο ή κάποιο πρόβλημα στο DNA σε προκαθόρισε να γίνεις γκέι? Είναι μεγάλες στιγμές της ελληνικής στιχουργικής. Τίποτα, είναι αυτά που αρέσουν του Προέδρου. Λέγε, κατά διαστήματα του αρέσουν διάφορα τα οποία τα λέω σε παρέα. Τελείωσε το παιδί μου. Όλο. Ναι. Ομοφιλόφιλε από την Πάτρα, εάν δεν έκανες την Κλεοπάτρα, τώρα θα λέγανε γεια σου ρε μάγκα και όχι εξοπούστη από την παράγκα. Και έχω κάνει τώρα και ένα σύγχρονο. Ομοφιλόφιλε από την Τήλο, γιατί παντρεύεσαι το ίδιο φίλο? Θέλεις το τζέρτζελο, τη φασαρία ή κάποια έκπτωση στην εφορία? Δεν θέλει. Μπράβο. Εντάξει. Δεν γράφω μόνο τέτοια. Ωραίες παρέσκανες, μπράβο, πρώτα. Πολιτός είναι. Ποιο άλλος? Έλα, αρκετά. Κυρία Καλλιόπη, βέτε, καλησπέρα. Καλλιόπη, τι γίνεται? Τι γνωρίζετε την κυρία? Είναι τιμή μου. Εξαιρετική. Είμαι εδώ απόψε. Έχω πει δύο τραγούδια στη δισκογραφή μου, του κυρίου Παπαδόπουλου, και πάντα είχα την απορία πώς μπόρεσε και έγραψε τόσα πολλά και τόσα ωραία τραγούδια. Όλα αυτά είναι πολύ Ελλάδα. Είναι φαινόμενο αυτό, γιατί έχουν και βάθος και αμεσότητα και. Έλεγα, είναι συνταγή αυτό, είναι έμπνευση, τι είναι? Συνταγή. Πάντα αναρτιόμουν. Συνταγή, πατάω ένα κουμπί και βγάζω τέτοιο. Ναι, αυτό. Μα είναι φαινόμενο, τόσα πολλά και τόσα ωραία τραγούδια. Αυτό δεν μας το εξηγήσει κανείς ποτέ, γιατί πάντα η απορία μας είναι ότι, ρε φίλε, πώς σου έρχονται και τα γράφεις, δηλαδή, πώς σου έρχονται? Πώς, δηλαδή, κάθεσαι εκεί που κάθεσαι, πώς σου έρχεται το ρημάδι και το γράφεις? Δεν μπορεί να σου το εξηγήσει κανείς. Για εμάς είναι μικρά θαυματάκια αυτά. Γι' αυτό σου φαίνεται απλό, ξέρω. Είναι θαύμα, όντως. Mm. Να είστε καλά και εγώ. Γεννιέται δηλαδή, γεννιέται ο παίκτης. Τα κορίτσια τα φτιάχνουν. Για λέγε. Τα κορίτσια το κάνουν αυτά, ε. Άμα δεν υπάρχει για ένα κορίτσι στον ορίζοντα, δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή, εμένα με βλέπεις Μακεδόνα να μπορώ να γράψω τίποτα κόψε. Έτοιμος, μπανίζω τώρα, έτσι. Είμαι έτοιμος. Σε βλέπω. Θα σε βοηθήσω κιόλα λιγάκι. Και θα γίνει. Την πρώτη λέξη που θα βάλω μου και θα φέρα. Η κυρία Αποφίλη την ξέρετε? Δεν την έχω ακούσει ποτέ. Χάνεις. Την έχω δει έτσι που είναι πολύ όμορφη, την σε ένα περιοδικό μαζί με ένα άλλο κορίτσι και είπα να τη φωνάξουν. Και πού να την ακούσεις? Είναι πολύ σπουδαία φωνή. Πολύ σπουδαία τραγούδια. Πάντως τα πρώτα τραγούδια που τραγούδισα
Όταν ήμουν μικρή, δηλαδή γύρω στα 13, που καθόμουν έτσι στο πιάνο και έπαιζα, ήταν δικά σας. Και δεν ξέρω πώς βρέθηκε στο σπίτι μας ένα βιβλίο με όλους τους στίχους. Και καθόμουν τον αδερφό μου, παίζει λίγο μπουζουκάκι, και καθόμασταν έτσι μικρά και αυτά και τραγουδάγαμε τα τραγούδια σας. Οπότε ήξερα πάρα πολλά. Το τέτοιο θα πεις, ένα από αυτά που έχεις μάθει. Ένα από αυτά που έλεγα, ναι. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Ο Βασίλης Λέκας. Αυτός είναι... Το ξέρουμε. Το Λέκας, πολιτός μου. Αυτός. Και είναι συνεργάτης μου 20 χρόνια. Βασίλη μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Χαίρετο. Όλα καλά. Όλα καλά. Μάλιστα. Ο Λέκας, μπορούμε να τα πούμε έτσι. Τον έχω δει με την ωραιότερη γυναίκα που έχω δει στη ζωή μου. Πάνε πολλά χρόνια από τότε. Εδώ σταματάμε. Μακεδόνα, εσύ είσαι παντρεμένος. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι τέτοιο άνθρωπο. Ο Κώστας δεν είναι τέτοιο άνθρωπο. Καλησπέρα, Κώστα μου. Καλησπέρα. Όχι, να μιλήσουμε σοβαρά μαζί σου. Εξηγώ στον πρόεδρο, δεν είσαι εσύ. Εσύ δεν κατέβεις με αυτά τα πράγματα. Εμείς είμαστε παλιά άνθρωποι. Εσύ δεν είσαι. Όχι, καλώς. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Χαίρομαι που είμαι φίλος του πρόεδρου. Πάμε και τώρα σε καμιά ταβέρνα, είναι φίλη μου η γυναίκα του. Και του χρωστάω το γεγονός ότι με άκουσε στα μάτια Κραουνάκη στη Θεσσαλονίκη, σε δικό του τραγούδι. Και έτσι ξεκίνησε το ήλιο μου, σε παρακαλώ. Mm. Ο Μελίνας Λανίου. Το Μελινάκι είναι πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο. Και ένα τραγούδι που είπε, παλιό τραγούδι που η πόλη πάνω δεν μπόρεσε να το κάνει επιτυχία, αυτή με τον τρόπο που το είπε, έκανε μια ολόκληρη Ελλάδα να το λέει νυχθημερών σε όλα τα πάλκα κλπ. Είναι το «Τι σου έκανα και πίνεις». Και είναι ο τρόπος με τον οποίο το τραγούδισε και με ένα είδος διασκευής. Ξεκινάει έτσι χωρίς να ακολουθεί το ζεμπέκικο που κάνει ο Πλέσσας. Αυτή το λέει με τέτοιο τρόπο και εμένα με κατέπληξε. Είναι και όμορφη. Τι άλλο θέλει. Τι άλλο. Τι άλλο θέλουμε. Πες μου για δε μ' αφήνεις με δυο φίλια να πάρω απ' τα θολά σου μάτια Ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας, Μελινάκη. Μεγάλη τιμή, πολύ μεγάλη τιμή για μένα. Όπου βρίσκεται ο πρόεδρος, εγώ θέλω να είμαι κοντά του. Υπάρχει σε συναυλίες μου. Παντού, έχω... είχα τη χαρά και... Και ο Κώστας. Είσαι ελευθερίστρια, ελευθερίστρια. Είμαι ελευθερίστρια, ναι. Είμαι φανατική ελευθερίστρια. Πολύ φανατική, θα έλεγα. Ευτυχώς και έχω και την εύνοια του Προέδρου και πάντα. Εγώ και που δεν θα την είχες. Είμαι κοντά. Καλά, το αγαπητό. Και νιώθω πάρα πολύ τυχερή που τα πρώτα λόγια που είπα στη δισκογραφία είναι του Προέδρου. Και έχει και πόντια, ρε παιδί μου. Και είναι και πόντια, ναι. Λίγο είναι αυτό. Όχι, δεν είναι. Εδώ έχουμε μία μίνι έκπληξη και μεγάλη, θα έλεγα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ πραγματικά μεγάλη μου χαρά και τιμή μου να βλέπω τον Γιάννη Πετρίδη εδώ ανάμεσα μας, στα καθίσματά μας. Δηλαδή, πώς, εγώ τον ακούω στο ραδιόφωνο βέβαια, αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν πολύ συνάδει. Τώρα πώς έγινε, χαρά μας. Λευτέρης. Χαρά μας. Λευτέρης. Ενώνει τα πάντα, έτσι. Τι να πω τώρα. Είναι ο άνθρωπος, ας πούμε, που έχει, που έχει περιγράψει την Ελλάδα. Και είναι η μουσική επένδυση των Ελλήνων των 50 τελευταίων χρόνων. Τα τραγούδια του αυτό είναι η μουσική επένδυση της χώρας μας. Μην μπερδευτείτε, τηλεόραση βλέπετε, δεν είναι ραδιόφωνο. Επειδή εγώ τώρα που το ακούω νομίζω ότι έχω βάλει το ραδιόφωνο. Είναι μεγαλοφυής ο Γιάννης και είναι γιος επαγγελματικά του παρακαθημένου του, ο οποίος είναι το Α και το Ω σε αυτή την ιστορία. Πνευματικός παιδί. Εγώ. Έτσι δεν είναι, Γιάννη? Ναι, ναι. Το ζήτημα είναι ότι εμένα με βοήθησαν στην αρχή της καριέρας μου άνθρωποι που ήταν απόλυτα συνδεδεμένοι με το ελληνικό τραγούδι. Δηλαδή, ο Λευτέρης με έστειλε και έγραψε στα επίκαιρα στον φίλο του τον Πασαλάρη τότε. Yeah. Εγώ τον Λευτέρη τον ήξερα σαν υπογραφή, γιατί ήμουν φανατικός της ομάδας. Εκεί δεν έγραφες? Βέβαια. Εκεί.
που όταν ήταν οι αθλητικές εφημερίδες αυτές είχαν δει ονόματα Λευτέρης Παπαδόπουλος και δεν ξέρω. Βαριά, ναι, το θυμάμαι την ομάδα, και εξελίχθηκαν, ναι. Και βέβαια δεν φανταζόμουν ότι κάποια στιγμή θα συναντούσα τον άνθρωπο που είχε γράψει, ξέρω εγώ, άπονη ζωή και βάλει κι άλλο πιάτο στο τραπέζι και τέτοια. Και μετά ο Γιώργος εδώ, που ξεκινήσαμε την πρώτη εκπομπή στο ραδιόφωνο μαζί, και μετά και ο Μάνος Κατζητάκης όταν δέχτηκε την πρόταση για αυτή την εκπομπή, η οποία συνεχίζεται ακόμα στην ΕΡΤ. Πόσα χρόνια? 33, πάμε για τα 34. Αλλάζουν τα πάντα και εκεί μένει αυτό. Και τώρα ιδιαίτερα είναι και στο, αυτό που είμαι πια ενθουσιασμένος είναι ότι η συνέχεια που γίνεται τώρα στο τρίτο, όπως μου λέγεις και εσύ που άκουσες, που δίνω μια άλλη αίσθηση, κάποια άλλα πράγματα τα οποία θέλω να κάνω και δεν είχα μέχρι τώρα τον τρόπο. Και βρήκανε πολύ ωραία και κουμπώσανε. Βρήκανε τον τόπο τους. Νομίζω, ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ως έτσι, κύριε Παπαστεφάνου, έτσι. Βέβαια, δηλωμένος λευτεριστής, το έχω αποδείξει εμπράκτος. Δε, νομίζω ότι το πρώτο τηλεοπτικό πορτρέτο του Λευτέρη το είχα κάνει εγώ. Το 80, παρακαλώ. Ναι. Τραγούδια που ο στίχος τους βγήκε από την πένα του ίδιου ανθρώπου, του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ξέρεις, όταν άρχισα να γράφω τραγούδια, ήταν μέσα μου στιβαγμένα διάφορα πράγματα που ήθελα να τα πω. Έσπρωχνε τον Ατάλο, όπως γίνεται έτσι μια πυρκαγιά και τρέχουμε όλοι να βγούμε από ένα κινηματογράφο για να σωθούμε. Τι ήταν αυτά τα πράγματα? Πρώτα απ' όλα ήταν η κατοχή, η πείνα, το κρύο, η αντίσταση, το αίμα, τα παλικάρια που σκοτωνόντουσαν. Μέχρι τότε η στιχουργία ήταν λίγο παραπεταμένη, ενώ τότε πριν βγει ο Λευτέρης. Δηλαδή λέγανε το τραγούδι του τάδε, τον τραγουδιστή. Του τάδε το συνθέτει. Ο στιχουργός ήταν στην άκρη. Ο Λευτέρης ήταν εκείνος ο οποίος έβαλε το στιχουργό σε ίση μοίρα με το συνθέτη και τον τραγουδιστή. Του το χρωστάμε πέρα για πέρα αυτό. Ο στίχος είναι ό,τι είναι το άρωμα στο λουλούδι. Είναι ένα απόσπαστο στοιχείο του τραγουδιού και είναι αυτό που μπαίνει στα στόματα του κόσμου, γιατί το τραγούδι, το γνήσιο τραγούδι, τραγουδίεται, το παίρνει ο κόσμος στα χείλη του και το τραγουδάει στο γλέντι του, στον καημό του. Και η γνώμη του Λευτέρη Παπαδόπουλου για το στίχο. Στην Ελλάδα συνήθως τραγουδάμε λόγια, τραγουδάμε στίχους. Ο στίχος για μένα είναι το κορμί του τραγουδιού. Και εγώ βέβαια πρέπει να πω ότι τον Λευτέρη τον ξέρω κιόλας πριν ακόμα γίνει γνωστός. Ήδη δούλευα στο ραδιόφωνο, ήδη ήμουν πολύ φίλος με τον Ξαρχάκο και τον είχα παρουσιάσει πρώτος σε ραδιοφωνικές μου εκπομπές. Και βεβαίως ήμασταν κολλητοί με τον Σταύρο και κάποια μέρα μου τηλεφώνησε να μου πει να πάω σπίτι του να ακούσω τα τραγούδια που θα τραγουδήσει όλη η Ελλάδα. Έτσι μου είπε. Και πήγα. Και πραγματικά μου έβαλε να ακούσω την άπονη ζωή και τη φτωχολογιά, καταπληκτικά τραγούδια. Ήταν εκεί λοιπόν και ένας πολύ νόστιμος, έτσι, νεαρός, ο οποίος προφανώς για να μου πάρει τον αέρα άρχιζε να γκρεμίζει όλα μου τα είδωλα. Και ποιος είναι αυτός που γράφει το στίχο αυτό και ποιος είναι εκείνος που γράφει αυτή τη μουσική. Κάποια στιγμή λέω στον Ξαρχάκο, α, ποιος είναι αυτός μπροστά του? Α, μου λέει, ξέχασα να σε συστήσω, είναι το παιδί που έγραψε τα τραγούδια αυτά. Είναι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Σούπερ! Έτσι λοιπόν, από την γνώση τον Λευτέρη πριν τον γνωρίσει όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Και βέβαια γίναμε πάρα πολύ φίλοι μέχρι σήμερα, γι' αυτό είμαι εδώ πέρα μέσα στους λευτεριστές. Είχαμε βρεθεί σε ένα πάρτι, ξέρω εγώ, με τον Ξαρχάκο και είχε υπογραμμίσει την αξία ενός, του βάλε κι άλλο πιάτο στο τραπέζι, που είναι πολύ τραγούδι, που δύσκολο. Αλλά θέλω να πω ότι εσείς είσαστε νεαροί, δεν τα θυμόσαστε, με τον Γιώργο, και ο Γιώργος είναι νεαρός σε σχέση με εμένα. Σε σχέση με εμένα. Καλά. Ο Χατζηδάκης κάποια Χριστούγεννα έκανε μια εκπομπή και είχε πει στους ακροατές του ότι στα χριστουγεννιάτικη εκπομπή μου θα σας κάνω ένα δώρο, θα σας παρουσιάσω ένα μαγικό τραγούδι. Και έβαλε το βάλε κι άλλο πια στο τραπέζι. Τι λέω. Το οποίο υπάρχει βέβαια σαν ντοκουμέντο οπτικό στο σπίτι του Ξαρχάκου με την Βίκη Μοσχολίου. Με δική σου εκπομπή. Βάλε κι άλλο πιάτο στο τραπέζι. Βγάλε από την πόρτα.
Τραγούδια σαν κι αυτό και άλλα ήταν οι επιτυχίες, δεν ήταν αυτά που τραγουδούσε όλος ο κόσμος τότε. Εγώ δηλαδή, ο καθένας που άκουγε και τους Beatles και τα άλλα, ακούγαμε τα τραγούδια. Και δεν είναι, όπως είπε, δεν είναι ένα εύκολο τραγούδι. Και όμως ήταν τραγούδι που το ξέραν οι πάντες. Οι πάντες. Δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, πώς φτάσαμε στο σημείο το σημερινό, ας πούμε, για το ελληνικό τραγούδι. Στη δεκαετία που είμαστε τώρα. Και δεν υπάρχουν αντίστοιχα. Ελευθερία, η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου τρόμαξε αν άκουσε τους στίχους. Η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου ήταν μάλλον η δασκάλα μου. Έχω έρθει και στην εκπομπή σου να μιλήσω για την Ευτυχία. Ήταν ένα θηρίο του στίχου η Ευτυχία. Δεν ήξερε πολλά γράμματα, δεν ήταν σε αυτό το στυλ, αλλά τα λαϊκά της τραγουδία είναι σαν βράχη. Εδώ με προκαλείτε και να σας πω λοιπόν τι είπε η Ευτυχία. Τι έχει πει. Ο Λευθέρης Παπαδόπουλος με τρόμαξε. Ποιητής. Όταν άκουσα το τραγούδι του, είπα πως δεν θα ξαναγράψω. Ο νέος αυτός ποιητής με την άπονη ζωή, τη φτωχολογιά, την Κεσαριανή και το βάλε κι άλλο πιάτο στο τραπέζι, ξεπέρασε όλους εμάς και δημιούργησε νέα κατάσταση. Αυτά είπε. Η Ευτυχία. Δεν μου λες, Λευθέρη. Θα πούμε ένα τραγούδι αντί να. Ναι, ναι, πούμε καλησπέρα στους ανθρώπους. Αλλά μόνο αυτή την κουβέντα να σου πω. Όταν ακούσατε αυτό που λέει ο Γιώργος, ότι ο Ξαρχάκος είπε θα τα τραγουδάει όλη η Ελλάδα. Όντως, μόλις τα άκουσες, είπες ότι αυτά θα τα τραγούδια θα. Ήταν το κατάλαβες, δηλαδή. Όχι, θα σου πω μια. Έχει μια πλάκα, μια ιστορία. Φωνάξαμε με τον Γιώργο, ήταν πολύ φίλοι ο Ξαρχάκος. Πολύ. Και τώρα είναι φίλοι. Και μάλιστα έχουν γράψει και ένα υπέροχο τραγούδι. Τα κόριτσια στον ήλιο. Τρία τραγούδια. Υπέροχο τραγούδι. Λοιπόν, ο Ξαρχάκος έμενε τότε στην οδό Θεμιστοκλέους. Ήταν μια συνάδελφος, Κίτσα Καράμπελα, τι λέγανε, τι θυμάσαι. Είναι τώρα έτσι μεγαλώσει κι αυτή. Και εκεί στο σπίτι της οδού Θεμιστοκλέους, την κάλεσε ο Ξαρχάκος, έγραφε καλλιτεχνικά και γράφει ακόμη. Την κάλεσε να της βάλει κάποια τραγούδια και έβαλε την Άπονη Ζωή. Και έπεσε από την καρέκλα της. Έπαθε ένα τέτοιο σοκ. Μα είναι ένα τραγούδι σοκαριστικό. Και μάλιστα για εκείνη την εποχή. Ναι, τώρα μην κοιτάς. Για τότε. Και ήταν και μια κραυγή και προερχόταν από έναν άνθρωπο που τα είχε βιώσει. Όπως και πάντοτε αυτά που γράφω εγώ είναι βιωμένα. Και τα ερωτικά μου τραγούδια είναι βιωμένα. Διότι είναι εγώ το γράφω το 1962 αυτό το τραγούδι. Κυκλοφορεί το 1963. Είμαι 27 χρονών, μπορεί να είμαι και μικρότερος. Και είναι όλη η καταπίεση που αισθάνομαι, μια οργή για τη ζωή που ζούμε όλοι. Που δεν βγαίνει τίποτα. Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει τίποτα και κυρίως οι άνθρωποι που ανήκουν στον προοδευτικό χώρο. Και υπήρχαν ακόμα πιστοποιητικά κοινωνικών προβλημάτων κλπ. Ήταν ένα πράγμα που. Και έτσι έζησε. Δηλαδή, αν γραφόταν σήμερα. Δεν θα το έλεγε κανείς, αλλά εκείνη την εποχή ήταν έτσι, δεν είναι, Γιώργο? Φοβάμαι πως ναι. Βέβαια ήταν μια εποχή πάρα πολύ γόνιμη γενικά. Είναι δεκαετία που εκκρίνεται. Από όλες τις πλευρές. Δηλαδή και φωνές καταπληκτικές και μουσικές καταπληκτικές και στίχους υπέροχος. Το πολιτικό, το κοινωνικό τραγούδι, το ερωτικό τραγούδι. Λοιπόν, εγώ δεν κάνω εκπομπή απόψε, είμαι βοηθός Λευθέρη. Εφόσον ο Λευθέρης είπε να πούμε κανένα τραγουδάκι και να συνεχίσουμε μετά τις συστάσεις, ξεκινάμε. Μακεδόνας. Σκοπάνω. Μαέστρο, σου στέλνω το Μακεδόνα. Ο Φέρεδον Λιολουδάκης είναι ο μαέστρο μας. Ο κουφός. Ο κουφός μαέστρος είναι ο καλός μαέστρος. Μουσική
μεγάλη. Γιατί τα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θεέ μου, τη δεύτερη φορά όσο η καρδιά κι αν λαχταρά, δεν θα ξαναγαπήσω. Πετάς, Κώστα. Συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε σταματήσει. Στη, η παρακειμένη σου, κυρία. Η εκκίνθη. Η εκκίνθη είναι γνωρίζεις η πόλη. Χρόνια. Καλησπέρα σας, η εκκίνθη. Γεια σας. Τι κάνετε, αγαπημένοι μας. Καλά. Είστε συνάδελφος κι εσείς. Προσπαθώ. Μάλιστα. Το παλεύω. Μάλιστα. Η εκκίνθη έχει τελειώσει το Πανεπιστήμιο, τι είναι θεατρολόγος, Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει τελειώσει σχολή ΒΕΑΚΙ, έχει παίξει σε 4-5 έργα. Όσο φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω και πως να σε ξεχάσω, ούτω ζω σαν
παίζει κάτι στην τηλεόραση, να στα πει η ίδια. Με τραγούδια ασχολήθηκες εδώ? Δεν με αφήνει. Είδες πώς είναι. Πάντα έτσι. Για πες, πώς θα πάτε με τον μπαμπά, πώς θα πάτε με τον μπαμπά, πώς θα πηγαίνατε, πώς θα πάτε? Πάντα καλά σε γενικές γραμμές. Νευρικούλη είναι το αγοράκι, γενικώς το ξέρουμε. Είναι, είναι. Είναι αυτό ότι μπορεί για το πιο απλό πράγμα να σου κατεβάσει καντήλια. Το λέω ψημνά, έτσι. Και για το πιο σημαντικό που άλλος γονιός θα τρελαινόταν, να σου πει δεν πειράζει πουλάκι μου, θα το διορθώσω. Άντε να βγάλεις άκρη με τον άνθρωπο αυτό, ναι. Πώς βγήκα σχεδόν φυσιολογική είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Γιατί είσαι έτσι, ρε παιδάκι μου, ε? Γιατί μπερδεύεις τον κόσμο? Δεν μπερδεύω καθόλου τον κόσμο. Αυτή είναι ανομαλή. Μα δεν είναι ανομαλή, έχει δίκιο. Γιατί άμα σε ακούσει ένας άνθρωπος που δεν σε γνωρίζει να μιλάς στον δρόμο, θα πει αποκλείεται όλη αυτή η τρυφερότητα που αυτά τα τραγούδια να είναι από τον ίδιο άνθρωπο. Δηλαδή δεν είναι. Σκίζα είσαι, ναι. Μπορεί να σου εξηγήσουν από εκεί που είναι ποιητές. Για πείτε, ρε ποιητές, ότι είναι η άμυνα του, θα μου πείτε αυτό. Μάλιστα. Αυτό φαντάστηκα κι εγώ. Και πλέον βρίζω και έπιδεσαι. Και έπιδεσαι. Και βρίζω και υπέροχα. Υπέροχα. Ναι, 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 ναι. Όντως. Έχει τρομερούς τονισμούς το βρίσιμο. Όχι, ο Λευτέρης είναι η περίπτωση. Δηλαδή, άμα ο πρόεδρος δεν σε βρίσει, λες κάτι δεν έκανα καλά σήμερα ή κάτι δεν είναι αυτός καλά. Εμάς η γνωριμία μας ξεκίνησε έτσι. Το καντιλάκι σου. Εμάς η γνωριμία μας ξεκίνησε έτσι. Η φιλία μας. Από βρίσιμο. Έλεγα προηγουμένως ότι στην εκπομπή και μερικές φορές έχω την τύχη να είμαι πολύ κοντά σε σημαντικούς Έλληνες. Θα αποδώσω τον τίτλο, δεν θα εξαντήσεις, στον κύριο Δωμαντίο Πεπελάση. Μεγάλη μας χαρά και τιμή μας. Δικιά μου χαρά και τιμή μου. Καλώς μας είδατε. Και έχετε φίλο εσείς, κύριε Πεπελάση μου, κύριε καθηγητά μου, αυτόν τον άνθρωπο εδώ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. 35-40. Τα ακούτε τα καντιλάκια σας και εσείς καμιά φορά? Κάθε πρωί. Όχι, θα τα αφήνατε. Τι έχω ακούσει. Είναι το πρωινό σου, έτσι, πες το πρωινό σου. Όμως ως τώρα. Είπατε για τον Λευτέρη όλοι και σωστά τον ποιητή, τον στιχουργό, τον άνθρωπο του μεγάλου, του ωραίου τραγουδιού. Δεν είναι μόνο αυτό ο Λευτέρης όμως. Βέβαια. Ο Λευτέρης είναι και άλλα πράγματα. Εξίσου ή σχεδόν εξίσου πολύτιμα όπως τα προηγούμενα. Σκεφτείτε μόνο ότι γράφει σχεδόν καθημερινά, κάποτε καθημερινά, τώρα κάθε δεύτερη μέρα. Και αυτά που γράφει ο Λευτέρης είναι μια φωτογραφία του ελληνικού βίου, της ελληνικής κοινωνίας. Το έχω πει και παλαιότερα αλλού, ότι αργότερα οι επόμενες γενιές, οι νέοι που θα θέλουν να σπουδάσουν την ιστορία του τόπου μας, θα καταφεύγουν στα γραπτά του Λευτέρη, τα οποία, ενώ εκεί μπορεί να δεις μια ορισμένη έτσι ιδεολογία, δεν είναι γραπτά ανθρώπου που είναι επηρεασμένος από οτιδήποτε. Είναι ελεύθερα. Είναι αληθινά. Ο Λευτέρης λοιπόν έχει προσφέρει όχι μόνο ως καλλιτέχνης όλα αυτά που είπατε, αλλά και ως άνθρωπος που παρετήρησε την ελληνική κοινωνία από μακριά και με ακρίβεια. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να μιλήσω. Όταν μιλάω για τον Λευτέρη δεν μπορώ να πω μόνο την αλήθεια. Είμαι πολύ επηρεασμένος. Θα πω κάτι που θα πείτε, α, τώρα τι λέω, Πεπελάσης. Το εννοώ. Αληθινά το εννοώ. Επιμήκυνε το βίο μου τουλάχιστον 15 χρόνια. Ο Λευτέρης το μισοπιστεύει πλέον. Αλλά έχει αποδείξει ότι έτσι περίπου είναι. Και δεν είναι αυτά που θα λέγανε, ξέρω, οι γιατροί μας, οι φίλοι μας. Το νιώθω, παιδί. Το γνωρίζω. Δεν μπορώ να φανταστώ καμιά ημέρα χωρίς το Λευτέρη. Με πήρε η Μαριέτα, η φίλη του και η γυναίκα μου από τη Βιέννη σήμερα το μεσημέρι και μου λέει, πες μου, τι μέγεθος σακάκι φορείς. Τρελάθηκες, τι το θέλεις. Δεν το θυμάμαι. Κάτι είπα λοιπόν, λέει, όχι, πρέπει να το πάρω. Γιατί να το πάρεις, είναι υπέροχο. Θα τον κάνω το Λευτέρη να πέσει στα πόδια. Λοιπόν, ο Λευτέρης είναι κομμάτι της καθημερινής μου ζωής. Με δίδαξε και με έμαθε πολλά. Πρώτα απ' όλα με έμαθε να μην πιστεύω σε αυτά που είχα αφιερώσει ως τότε τη ζωή μου. Δηλαδή την τεχνοκρατία και όλα αυτά τα αειδιαστικά τελικώς πράγματα. Λευτέρη, ξέρεις πως σ' αγαπώ.
Δεν έχω καμιά δυσκολία να το φωνάξω από άλλη απόψη. Εγώ πρέπει να πω για τον Πιπελάση. Είναι από τα σημαντικότερα πρόσωπα σε παγκόσμιο επίπεδο, στην οικονομία. Ήτανε στενός φίλος και στενός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι από τους συνειδητές του Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Ο Καραμαλής τον έφερε. Και ένα πρόσωπο μεγάλου κύρους που μου κάνει την τιμή να είναι φίλος μου. Και τώρα τελευταία μάλιστα με δική του παιδικές του αφηγήσεις ο καλός μας συνάδελφος ο Γιώργος ο Λακόπουλος έγραψε ένα βιβλίο για τον Ανδρέα Παπανδρέου, για τον Ανδρέα πριν μπει στην πολιτική, και όλα αυτά είναι κουβέντες που έχουν προέλθει από τη σχέση του Διαμαντή, του Πεπελάση, με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Σκέψου, αυτός ο άνθρωπος ήταν στο Πανεπιστήμιο μαζί με τον Ανδρέα Παπανδρέου επί πολλά χρόνια. Και μετά διετέλεσε διοικητής στην Εμπορική Τράπεζα, στην Αγροτική Τράπεζα, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο το Οικονομικό και κυρίως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπέλκλι. Πώς το λέμε, του. Τραγαγύρευε, Μπέρκλι. Μπέρκλι, λοιπόν. Όχι, τραγαγύρευε τον Μπέρκλι, λοιπόν, και. Ο Πεπελάσης λέει αυτά για μένα και δεν είπε το κύριο ότι κάθε πρωί τον παίρνω και τον βρίζω. Αυτό είναι. Μα δεν θα πω όμως το είδος της βρυσίας, γιατί αν το πω, Σπύρο μου, καλέ μου, κλείνει η εκπομπή σου για πάντα. Καλά, νομίζεις τώρα δεν θα φανταστώ κιόλας, δεν μπορούμε να φανταστούμε. Ναι, και δύσκολο. Θες να το πω εγώ και εγώ να το πω. Και βάλε και πιο πάνω. Και πιο πάνω, ε. Δεν θέλω να μονοπολίσω την εκπομπή, αλλά θα πω κάτι που το βρήκα πολύ χαριτωμένο. Ο Λευτέρης και εγώ είμαστε στο Ηράκλειο, προσκεκλημένη του Πανεπιστημίου Κρήτης, πριν από 5-6 χρόνια, για να μιλήσουμε για την οικονομία, για τα τραγούδια, για τον πολιτισμό και ό,τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, ήρθε η σειρά μου και με παρουσιάζει ο Λευτέρης και είπε πολύ ωραία πράγματα, φτάναν και ξεπερνούσαν την υπερβολή, αλλά ήταν πράγματα έτσι πολύ γλυκά και ωραία. Αφού τελείωσε και κάθισε, όχι λέει, συγγνώμη, να πω και κάτι άλλο. Λέει, αν έχετε οικονομίες και θέλετε να τις διαθέσετε, μην κάνετε αυτό που έκανα εγώ. Εγώ άκουσα τον Πεπελάση και έβαλα όλα μου τα λεφτά εκεί που μου είπε, τα χάσα σχεδόν όλα. Και έπεσε βέβαια από τα χειροκροτήματα του. Το ταβάνι. Χρήστο Νικολόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες, Χρήστο μου. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Αργήσαμε λίγο να έρθουμε, αλλά και πάλι λίγα λέμε. Δεν γίνεται να κάνεις όσο και τσιγκουνιά να κάνεις, τώρα για το Λευτέρη μιλάμε. Για πες, τι γίνεται, όλα καλά. Καλά. Καταρχήν χαίρομαι που είμαι ανάμεσα σε προσωπικότητες, σε καλούς φίλους. Και όσο για το Λευτέρη, ό,τι λόγια για να πω θα είναι λίγα νομίζω. Αυτό που ήθελα να πω κι εγώ είναι τον αγαπώ πολύ και να πω επίσης για άλλη μια φορά δημόσια. Έχουμε γράψει πάρα πολλά καλά τραγούδια με τον Λευτέρη. Να πω ότι με το γεγονός του ότι μου εμπιστεύτηκε τους στίχους του και έγραψα τραγούδια, πήρα πολλούς πόντους. Το ξαναλέω αυτό. Και ήθελα να τον ευχαριστήσω γι' αυτό και να τον έχει ο Θεός πάντα καλά και να περνάμε έτσι ωραία, έστω και τις λίγες φορές που βρισκόμαστε, γιατί δεν είμαστε πολύ κοντά, μένουμε μακριά αλλιώς. Θα τον έβλεπα κάθε μέρα να τα ακούω κι εγώ όπως και άλλοι. Ο Χρήστος είπε αυτά που είπε. Πρέπει να πω εγώ κάτι. Είναι ο σημαντικότερος λαϊκός συνθέτης που υπάρχει στην Ελλάδα. Με τεράστια διαφορά από τον δεύτερο, αν υπάρχει δεύτερος. Είναι απευθείας διάδοχος του Τσιτσάνη, τέτοιου μεγέθους. Καλλιτέχνης, απευθείας διάδοχος του Καλδάρα, επαναλαμβάνω, τέτοιου μεγέθους καλλιτέχνης, δεξιοτέχνης από τους σημαντικότερους του Μπουζουκιού και άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει καταπληκτικά τραγούδια με τον Καζαντζίδη, κυρίως που χαλάσαν τον κόσμο, τεράστιες επιτυχίες. Έχουμε γράψει και εμείς πάρα πολλά τραγούδια, ένα από τα οποία
κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικό το «Όλες του κόσμου οι Κυριακές». Mm. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο που μπήκε στη ζωή μου σαν δημιουργός, την ανανέωσε με το φρέσκο του, το κύτταρο, πολύ νέος, και το πόσο νέος είναι κανείς φαίνεται από τον τρόπο που δημιουργεί και από τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Σημειώστε ότι αυτό το παιδάκι που κατέβηκε από ένα χωριό εκεί στην Βόρεια Ελλάδα, το Γιδά, τη Βέρεια και λοιπά, δουλεύει από 14 χρονών στη νύχτα και δημιουργεί και έπαιξε δίπλα στους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην Ελλάδα και έμαθε, οσφραίνεται, αντιλαμβάνεται τι θέλει το κοινό, που πάει πιο πέρα το πράγμα, και δεν σταματάει να δημιουργεί και να επιτυχεί, να φτιάχνει επιτυχίες. Λοιπόν, θέλω να πιούμε στην υγεία του Χρήστου, γιατί πραγματικά είναι μεγάλη η υπόθεση ένα τέτοιο άνθρωπο να είναι συνεχώς παρόν. Γεια σου Χρήστο μου, γεια σου Χρήστο. Γεια σας, να είστε καλά. Ελένη. Κυρία Ελένη Γιώγα. Καλησπέρα σας. Τι κάνεις, Ελένη μου? Μια χαρά, είμαι πολύ ευτυχισμένη που είμαι εδώ μαζί με τον Δευτέρη μου. Εσείς προσχολείστε και με όλους τους υπόλοιπους. Προσχολείστε και με τα στιχουργήματα, έχετε λόγους παραπάνω να θαυμάζετε την περίπτωση. Καλά, δεν θαυμάζουμε απλώς, είναι πατριάρχης μας, δεν υπάρχει θέμα πάνω σε αυτό και δεν θέλω να πω άλλα πράγματα, έχω γράψει κάτι για το Λευτέρη, να το διαβάσω. Α, ναι, βέβαια. Χθες το βράδυ, συνήθως του γράφω σατυρικά, αλλά δεν είναι έτσι αυτό. Έχει σχέση, διάβαζα το βιβλίο, διάφορα δύο-τρία βιβλία σου έτσι από εδώ και από εκεί και ξανακοίταξα το βιογραφικό σου. Γράφεις πολύ λίγα πράγματα, μου αρέσει που μιλάς σε πρώτο πρόσωπο, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ. Πάντοτε με απασχολούσε, γιατί πρέπει να γράφουμε σε τρίτο πρόσωπο το βιογραφικό μας. Και εσύ γράφεις με τσαμπουκά. Αυτός είμαι, τόσα θέλω να μάθετε, μέχρι εκεί θέλω να ξέρετε. Διαβάζετε τα ποίηματά μου, διαβάζετε αυτά που γράφω και τα βγάλετε συμπέρασμα. Και έγραψα αυτό για τον Λευτέρη. Το δικό σου το άστρο λέγεται. Κρυβόταν μωράκι ο πατέρας του στη ζεστή αγκαλιά της γιαγιάς του. Και από την μπρούσα κοιτούσε με πάθος τη ζωή του το άστρο, που τρεβόσμινε άσπρο στου ουρανού το αδυσόπιτο βάθος. Και ευχόταν πώς θα ήθελε, πώς, όταν πια δεν θα ήταν μικρός, ό,τι αγγίζει, έτσι απλώς, να απλώνει κλαριά και να ανθίζει. Μα η πρώτη αγκαλιά της ζωής του ξάφνου στάθηκε προδοσία της πρώτης ευχής του και μαράθηκε. Μα αλήθεια έχει θάνατο σε έναν κόσμο που πίστευε αθάνατο? Ήρθαν άνθρωποι κρύοι και ξένοι να δουν τις πληγές και από αυτόν τι απομένει. Ελληνόπουλο διάφανο, φτωχό και πεντάρφανο. Χρόνια πέρασαν και ο γιος του, εσύ πια, κι άλλη κάνει το χέρι και κοιτάζει το ίδιο αστέρι από μια χαραματιά στο τσαγκαράδικο. Τρέμεις, μη σε βρει το ίδιο άδικο. Στον τοίχο πλάι στον καθρέφτη αυτή η φωτογραφία με τον κατάδικο και την ελευθερία. Αναρωτιέσαι, από πού κρατήθηκε αυτός και εσύ από πού κρατιέσαι? Και ξαφνικά, καθώς γυρνάς με λυγμό στον καθρέφτη, το βλέμμα σου στο βλέμμα σου πέφτει. Ναι, εκεί ρωμαλαίωμα αγόρι, εκεί μέσα είναι η μοίρα σου όλη. Σε ένα βάθος που δεν βρίσκεται τέλος, στον εαυτό σου, σε αυτό το άγνωστο μέρος. Θα έρθουν άνεμοι, φύελες, μπόρες, θα καούν τις καρδιά σου οι χώρες. Μα ο νους, νοητό διαστημόπλιο,
θα σε σώζει από όνειρο σε όνειρο. Πάντα ελεύθερος θα είσαι, Λευτέρη, σε έναν κόσμο που άλλος δεν ξέρει. Εκεί μέσα, στο νόμιμο ψέμα, της καρδιάς θα φορέσεις το στέμα βασιλιάς στην κρυμμένη ζωή σου, μιας αλήθειας που είναι όλη δική σου. Στην ασφάλεια του κόσμου σου εντός δεν υπάρχει κανένας εχθρός. Όλα φεύγουν, στο αιώνιο πηγαίνουν, μέσα στην νόηση και έξω στο φως. Όλα μέσα σου και όλα σου εκτός. Σε αυτό που έχουμε και στα άλλα που θα έρθουν, που πιο πέρα από την ύπαρξη υπάρχουν. Πέρα και έξω από το τέλος της γης, στην αυγή της καινούργιας αρχής, σε ένα σύμπαν άκτιστο και άσπρο. Ναι, καλέ μου, ακριβέ μου Λευτέρη, στις ψυχή σου το αιώνιο λιμέρι, σταθερά στις αγάπης τα μέρη, κοίτα, φέγγει το δικό σου το άστρο. Μπράβο, μπράβο. Έβγε. Είδατε τι είναι αυτό το... Έβγε, εξαιρετικό. Αυτό το κορίτσι, το οποίο έχει γράψει και υπέροχα τραγούδια, βέβαια. Εγώ έχω εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για αυτά τα τραγούδια που στάζουν συναισθηματισμό, τρυφερά τραγούδια. Η ίδια είναι τρυφερό πλάσμα, γιατί αλλιώς δεν θα έγραφε έτσι. Είναι ηρωικό πρόσωπο, με αγώνες και αγωνίες στη ζωή της, με έναν πατέρα σπουδαίο συγγραφέα της αριστεράς, η ίδια δε ένα πρόσωπο που εγώ καμαρώνω για τη φιλία μας. Μα πώς αυτό βρίσκει, παιδάκι μου, DNA είναι τώρα πραγματικά. Βέβαια. Δεν μπορεί να μην είναι, να μην οφείλεται στο Βασίλειο αυτό το πράγμα. Εγώ δεν φαντάζομαι ποτέ ότι κρύβω κάποιες τέτοιες ιδιότητες. Εγώ απλώς ζούσα. Και νομίζω ότι ακόμα απλώς ζω. Και αυτά όλα που γίνονται είναι μέσα στη ζωή. Τίποτα άλλο. Μου άρεσε πολύ ο στίχος και το βλέμμα σου, στο βλέμμα σου πέφτει. Αυτό με σκότωσε. Με τσάκησε. Είναι ο Λευτέρης, στο βλέμμα του κρύβονται όλα. Εκεί μέσα κρύβονται όλα. Λοιπόν, εφόσον το θέλει ο πρόεδρος, έτσι είναι, να πάμε εμείς σε τραγούδι και μετά συνεχίζουμε με τους υπόλοιπους συνδετημόνες. Και επειδή το τραγούδι είναι του Νικολόπουλου και μόλις πριν από λίγο μίλησε ο πρόεδρος γι' αυτό, θα μας κάνεις τη χάρη, Χρήστο, να μας παίξεις. Ξεκινάμε Καλλιόπη Βέτα, όλες του κόσμου Κυριακές ξεκινάμε. Θα σε συνοδεύσει, αν δεν έχεις αντίρρηση Καλλιόπη μου, ο Χρήστος Νικολόπουλου. Μεγάλη μου τιμή. Όχι, έτσι και παράξενε, εσύ, πρέπει, μπορεί να μην θες. Εγώ. Όλες του κόσμου οι Κυριακές,
Μπράβο, μπράβο, Καλλιόπη, μπράβο. Ευχαριστούμε, Χρήστο, ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε με τον κύριο Στέλιο Καραντώνη, το ξέρεις τον κύριο. Είναι ο δήμαρχος του Μόλιου. Τι λέτε, κύριε δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Στέλιο μου, καλώς μας ήρθες. Βρήκα. Τι γίνεται, όλα καλά? Μια χαρά. Μίλα για το Μόλιο τώρα, τι... Πρέπει να πω ότι έχουμε από τα καλύτερα νησιά, πιστεύω, της Ελλάδος. Βέβαια και ένα όμορφο χωριό που είναι πραγματικά πολύ όμορφο. Ο Μόλιβος ή Μύθυμνα, έχει δύο ονομασίες. Αλλά εκεί είμαστε ευλογημένοι, πιστεύω, διότι έχουμε την τύχη εδώ και πάρα πολλά χρόνια να είναι μαζί μας κάθε καλοκαίρι ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος. Και ο Πεπελάσης. Ο Πεπελάσης όχι κάθε καλοκαίρι, αλλά κάποια καλοκαίρια πραγματικά και ο Πεπελάσης. Ελπίζω ο πρόεδρος να μην μας χρεώνει αυτά που προσφέρει στο Μόλιβο, γιατί άμα μας χρεώνει πραγματικά δεν θα ξεχρεώσουμε ποτέ. Επί Μελίνας Μερκούρη που ήταν υπουργός πολιτισμού, ήταν από τα μοναδικά τα κάστρα στο Μόλιβο που είχαν μπει σε πρόγραμμα επί δημαρχίας του Δούκα του Κώστα, που πραγματικά ήταν και φίλοι με το Λευτέρη και είναι φίλοι. Νομίζω λοιπόν ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά, και αυτό που είπα, ότι κάθε καλοκαίρι ο κόσμος που έρχεται εκεί, είμαι μάρτυρας όταν γυρνάμε μέσα στο Μόλιβο, που λέει ο κόσμος ότι ήρθαμε στο Μόλιβο γιατί μας παρότρινε ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος με τα γραπτά του και ξέρουμε ότι είναι εδώ να έρθουμε να το δούμε. Βέβαια αποζημιωθήκαμε, διότι πραγματικά έχετε ένα πολύ όμορφο χωριό και δένουν αυτά τα δυο, με Λευτέρη Παπαδόπουλο και ο Μόλιβος, πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, τώρα είπε υπερβολές, να δεν πούμε... Δεν είπα υπερβολές. Ο Μόλιβος είναι ένα από τα πιο όμορφα χωριά στην Ελλάδα. Είναι οικισμός διατηρηταίος από το 1961, δηλαδή 47 χρόνια. Και αυτό το χρωστάει σε ένα άνθρωπο σπουδαίο που ήταν από τη Μυτιλίνη και φίλος του γέροντα του Καραμαλή. Ήταν και γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εμπορίου αυτός. Μιχάλης, πώς το λέγανε? Γούτος. Μιχάλης Γούτος. Μιχάλης Γούτος. Αξίζει τον κόπο να ρίξει κάποιο μια ματιά σε ένα βιβλίο που έχει φέρει ο Στέλιος. Ναι. Να δείτε τι μαγικό μέρος είναι ο Μόλιβος. Ακριβώς. Εγώ από τότε, δηλαδή από το 1966 που πήγα, πρωτοπήγα, τον ερωτεύτηκα. Εκεί έχω παντρευτεί. Η κόρη μου το θεωρεί σπίτι της, χωριό και πατρίδα της, πατρίδα της. Και εκεί συμβαίνουν καταπληκτικά πράγματα. Δηλαδή είναι το τοπίο τόσο σε εχμαλωτίζει, τόσο έντονο, τόσο ωραίο και μια γλυκύτητα, έχει μια ποίηση, έχει σχολή καλών τεχνών, και ευτύχησε τώρα τα τελευταία χρόνια να έχει δήμαρχο και το Στέλιο, ο οποίος είναι από εκεί, παιδί εργατικών ανθρώπων που ξεκίνησε από το μηδέν, αγαπάει, πονάει το χωριό του και δουλεύει πάρα πολύ σκληρά για να του δώσει ακόμη περισσότερα πράγματα από αυτά που το έχει πρικίσει η φύση. Αυτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Βέβαια, ο πρόεδρος λέει συνέχεια στους Μυτιλινιούς όλους, γιατί του παραπονιούνται ότι είναι συνέχεια στο Μόλιβο, δεν φεύγει από το Μόλιβο. Τους εξηγεί και έχει δίκιο ότι ο Μόλιβος είναι πάνω στο νησί και όποιος θεθεί στο Μόλιβο θα επισκεφθεί και το υπόλοιπο νησί. Και έχουν πολύ δίκιο. Πραγματικά, όλοι οι Μυτιλινοί του χρωστάμε μεγάλη ευγνωμοσύνη του Λευτέρη του Παπαδόπουλου, γιατί η διαφήμιση που κάνει είναι ό,τι καλύτερο για το νησί ολόκληρο. Και είπαμε ότι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έχει, δεν είναι μόνο αυτό που ξέρουμε οι πολλοί και που γι' αυτό τον τιμούμε συνήθως, γι' αυτό μας έχει χαρίσει για το τραγούδι του. Υπήρξε και είναι συνειδητός δημοσιογράφος, δηλαδή αγαπάει τη δημοσιογραφία πολύ. Ξεκίνησε από ύλη και έφτασε μέχρι και αρχισυντάξει. Είπαμε από όλα, έτσι. Και τώρα είναι ο γιος μου αρχισυντάκτης. Και τώρα είναι ο γιος σου αρχισυντάκτης. Όχι τώρα, είναι εδώ και 10 χρόνια. Είναι το δεύτερο σπίτι σου, βέβαια, τα νέα, τόσα χρόνια. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό και κύριε Αλεξάνδρο Τουβάρα, σας καλησπέριζω. Αυτή τι όμορφη που είναι όμως. Και είναι και πάρα πολύ καλή στη δουλειά της. Εγώ, ξέρεις, το εξωτερικό μένα δεν με απασχολεί, με ξέρεις τι άνθρωπος είμαι, δεν είναι τέτοιο. Εγώ την βλέπω στη τηλεόραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω μεγάλη χαρά που βρίσκομαι απόψε εδώ. Χαρά. Μεγάλη χαρά, μεγάλη. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο που με κάλεσε σήμερα.
Εμένα και... δεν με ευχαριστείς. Για σας έχω να πω κάποια άλλα πράγματα. Α. Πολύ λίγα, δεν θα σας πάω καθόλου χρόνο. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι που το εύρος τους είναι τόσο μεγάλο και η προσωπικότητά τους και το έργο τους είναι τόσο πολύτιμο που αισθάνεσαι πολύ μικρός για να μιλήσεις για εκείνους. Όλα αυτά είναι υπεκφυγές. Πες τα ίσα. Είναι, ότι είναι τη στιγμή που υπάρχει Σπύρος Παπαδόπουλος, τώρα ποιος Λευτέρης τώρα. Έμα τώρα. Μικρή μεγάλη στα καφενεία, τέλος πάντων. Μπερδεύτηκα με αυτά που έλεγες. Τι έλεγες για τη Χούντα και τον πατέρα σου, για τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Ναι, ναι. Δεν σα το έχω πει, παιδιά, αυτό. Στη Χούντα ντρεπόμουν, τον πατέρα μου το λέγανε Γιώργο. Και ντρεπόμουν εγώ να λέω τώρα πώ το λένε τον πατέρα σου, Γιώργο Παπαδόπουλο. Γι' αυτό. Και λέγανε ότι τον λένε Λευτέρη. Και μου λένε, δηλαδή έχετε συγγένεια με τον Λευτέρη. Λέω, είναι πρώτο του ξάδερφο. Και με βλέπανε με άλλο μάτι. Όλοι. Εσύ, δηλαδή είναι θείο ο Λευτέρη. Και το έλεγα ο θείο μου και ο θείο μου και μου έχει κολλήσει θείο. Αυτά τα λίγα θα πει εσύ. Όχι, θα πω κι άλλα. Πες αγάπη μου, πες αφού βλέπεις ότι το θέλει. Το θέλει το περιγραμμόντο του. Έχουμε και για άλλα πολλά να σας ευχαριστήσουμε. Και γιατί κάνατε και κάνατε το ελληνικό τραγούδι πιο πλούσιο και γιατί η πένα σας είναι δυνατή και αφυπνίζει συνειδήσεις και δεν υποτάσσετε σε επειδή κανένα. Επειδή το πας αλλού και δεν μας αφορούν αυτά, να σε βοηθήσω λίγο. Του προσδίδει γοητεία αυτό το πράγμα. Όλο αυτό το πράγμα τον καθιστά ένα γοητευτικό άντρα. Όλο αυτό το έργο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πες το αγάπη μου, από εκεί ξεκινάει ο κόσμο. Θα συνοηθούμε με τον άνθρωπο. Σε κάθε περίπτωση, με όποιο τρόπο και αν εκφράζεστε, αγγίζετε τις καρδιές μας. Αυτό είναι. Καλύφθηκες, αγόρι μου. Ναι, για να το ξημέρωναμε. Κυρία Ανδρονίκη Κολοβού, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Στο ίδιο κλίμα θα κοιμηθούμε, φαντάζομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ απόψε. Δεν μπορώ να μιλήσω για τον κύριο Παπαδόπουλο, γιατί δεν τον γνωρίζω. Α, έτσι δεν τον γνωρίζεις. Αλλά δυστυχώς. Αλλά θέλω να πω ότι τα τραγούδια δηλαδή, του... Γνωρίζω, τον γνωρίζω. Ναι, προσωπικά. Ναι. Θα το ήθελα πολύ βέβαια, έτσι, αλλά δεν έτυχε. Ποτέ δεν είναι αργά. Αλλά θα ήθελα να πω... Λες μεγάλες κουβέντες, έτσι τα παίρνεις σοβαρά. Μπορεί και να τύχει. Εγώ λοιπόν μεγάλωσα με αυτά τα τραγούδια και γίνανε κριτήριο για το τι θα επιλέξω να ακούσω αργότερα. Εσύ είσαι συνάδελφος. Ναι. Λέτε να γράψω και στίχους στην ψηφιακή ΕΡΤ. Ευχαριστώ πολύ. Μαρία Κουγιουμτζή, λοιπόν, το μαράκι έχουμε να το δούμε κάποια χρόνια εδώ. Από τότε που κάναμε την εκπομπή του μεγάλου, του μεγάλου μεγάλου, του Σταύρου του Κουγιουμτζή. Καλησπέρα Μαρία μου, καλώς ήρθες. Καλησπέρα σας. Έχετε κάνει όχι πολλά με τον Σταύρο, αλλά έχετε κάνει. Όχι, έχουμε κάνει βέβαια και πρέπει να πω ότι... Διάβασα και τη συνέντευξη που του έχεις κάνει. Που η Μουζής ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση, όχι μόνο... δεν ήταν μόνο σπουδαίος συνθέτης, ήταν ένας άνθρωπος πολύ έντιμος, ξεχωριστός, απομακρισμένος. Σαν να μην ήταν του κόλπου, ας πούμε. Σαν να μην ήταν. Δεν ήταν. Δεν ήταν. Ήταν ένας άνθρωπος που όποια φλέβα του και να έκοβες, θα έσταζε δικαιοσύνη. Πρόσωπο έτσι χωρίς κραυγές που εγκατέλειψε την Αθήνα, εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Εγώ τον έχω ζήσει, δεν είχε γεννηθεί η Μαρία, να δουλεύει σκληρά τις νύχτες παίζοντας πιάνο σε ένα νυχτερινό κέντρο, να υφίσταται όσα μπορεί να υποστεί ένας άνθρωπος που δουλεύει τη νύχτα. Και χάθηκε αδόκητα και σε κάποια στιγμή που ανθοφορούσε, γιατί εγώ είχα στενή σχέση συναισθηματική με τον Σταύρο και με τη μάνα της. Και βλέπω εδώ στο βλέμμα της, το βλέμμα της είναι της μάνας της. Δεν μου θυμίζει το Σταύρο, μου θυμίζει την Εμιλία, η οποία είναι επίσης και σπουδαία τραγουδίστρια. Και αγαπώ αυτή την οικογένεια, γιατί είναι μια οικογένεια ήθους, χωρίς καμιά προκλητικότητα στη ζωή και μια αγάπη για τους γύρω ανθρώπους. Ήτανε μεγάλο
δυστύχημα η απώλεια του Σταύρου, όχι μόνο για την οικογένειά του, βεβαίως κυρίως για την οικογένειά του, αλλά και για τον πολιτισμό. Η Μαρία, κάνετε πράγματα με την ορχήστρα του Σταύρου, έτσι? Βεβαίως, ναι. Για πες μας. Εγώ θα ήθελα καταρχήν να πω ότι είχα την τύχη να ακούσω αυτό που λέμε από πρώτο χέρι και να μάθω πολλά πράγματα για τον κύριο Παπαδόπουλο λόγω της συνεργασίας τους με τον πατέρα μου. Και να πω ότι ήταν ένας από τους ανθρώπους που εκτιμούσε και αγαπούσε ιδιαίτερα ο κύριος Λευθέρης. Και τώρα νιώθω έτσι μεγάλη χαρά που καθόμαστε στο ίδιο τραγούδι και στο ίδιο τραπέζι. Και λέμε στο ίδιο τραγούδι. Στο ίδιο τραγούδι, ναι. Ωραία. Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος. Πού είσαι, Μαρή μου. Πού είσαι, Κωνσταντόπουλος Αλκιβιάδη. Χάνεις. Φυσιογνωμία. Για λέγε ρε εσύ, εσύ, δεν σε ξέρω. Για λέγε ρε Αλκιβιάδη. Εσύ είσαι αυτός που λέει αυτό το, εγώ είμαι. Το τραγούδι από το νου του. Γαμώ την καταδίκη μου, δεν πλήρωσε τον νίκη μου. Γαμώ την καταδίκη μου, δεν πλήρωσε τον νίκη. Η αφορμή που είμαι εδώ, βέβαια, είναι η διασκευή που έχω κάνει στην σε ένα τραγούδι Γοργόνα. Στην απάνω τον νίκη. Μου άρεσε πάρα πολύ ο δίσκος σου, πρέπει να πω. Τον έχει μια φρεσκάδα. Άκουσα δηλαδή το τραγούδι αυτού νου, το γαμώ την καταδίκη μου. Δεν πλήρωσα τον νίκη μου. Δεν πλήρωσα το ρεύμα μου και πάγωσε το αίμα μου, το σώμα και το πνεύμα μου. Δεν το πούμε όλο. Δεν γράφω μόνο για ομοφυλόφιλους. Αλλά εκείνο που με εντυπωσίασε είναι ότι στη Γοργόνα, η οποία έχει ένα τραγούδι που με δεκάδες εκτελέσεις, το έχει πει και η Μούσχουρη, εσύ κάνεις ένα αλαλουμιάρικο πράγμα, εκεί φωνάζεις μέσα στην μια παρέα ολόκληρη. Μια παρέα και ολόκληρη. Καλά κάνετε και έτσι πρέπει να είναι τα τραγούδια. Στην Απά, στην Απά, στην Απάνο γειτονίτσα μ' αγαπάνε δυο κορίτσα. Να δω ένα κορίτσι που να μου θυμίζει μια γοργονίτσα. Αυτή εδώ η Ξανθούλα. Ναι. Όταν το κάναμε με το Λοΐζο, η σκέψη μου ήταν σε ένα κοριτσάκι έτσι που θα είναι, θα τρέχει εκεί ξυπόλυτο στη θάλασσα και θα τον μπανίζουν όλοι και θα το γουστάρουν και θα λένε. Η γοργονίτσα είχε, με σένα παίρνει μια άλλη διάσταση. Είναι ουσία ότι είναι διασκευή. Ας πούμε, δεν βάλαμε μια λούπα και τρέχει και παίζουμε. Είναι διασκευή. Έχει τα θέματα της, το έχουμε αλλάξει. Ωραία, και το κάνετε πάρα πολύ. Ο Αλκιβιάδης είναι πάρα πολύ ταλαντούχο πλάσμα. Θα μας απασχολήσει προσεχώς και θα το χαρούμε. Μιχάλης Καργέπης. Καλησπέρα, Μιχάλη μου. Καλώς ήρθες. Γνωρίζετε. Εξαιρετικός τραγουδιστής. Εξαιρετικός. Εγώ τον ξέρω από το Σταυρό του Νότου. Καλώς ήρθες, Μιχάλη. Να είστε καλά. Τι γίνεται? Μια χαρά. Ωραία. Ωραία. Πες πέντε κουβέντες δηλαδή για να. Για να με γνωρίσετε. Να συστηθούμε. Ναι. Βέβαια. Τι. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο Λευθέρης Παπαδόπουλος είναι ροκ. Βέβαια. Μπορεί να παιχτεί. Εννοείται πως είναι ροκ. Σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης και του κόσμου, στη διασκευή, έχει μουσική από μόνος του. Και όποτε έχω παίξει σε rock club στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, πετάγονται λες και ακούνε Lina Skinnard, Dire Straits ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να πείτε σε heavy metal. Σας φαίνεται ακραίο αυτό? Όχι, εγώ το πιστεύω, εγώ το πιστεύω. Εγώ δεν ξέρω τίποτα από αυτά που λες τώρα. Ναι, θα σας πω όμως. Εγώ ξέρω ότι βάση... ήμασταν Αμερικάνοι, να ήταν Αμερικάνος για να είμαστε πλούσιοι. Η βάση είναι ο στίχος να αγγίζει τον κόσμο αυτό από κάτω. Αυτό θα ήταν σούπερ. Άμα ήσουν Αμερικάνος. Α, αν ήμουν Αμερικάνος. Ήμασταν... Καλά, εντάξει. Αλλά. Θα ήταν παγκόσμιος, θα έλεγα. Και άμα ήταν Αμερικάνος, εσύ θα έγραφε το από μεσήμερο, έμοιαζε να στέκει σαν αμάξι Γέρικο στη Wall Street, α πούμε. Και ο Μάριος Τρόφαλης, για να τελειώσουμε επιτέλους αυτή την. Πώς το λένε, την Παπαδοπουλιάδα εδώ πέρα. Καλησπέρα, Μάρια. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Νέος, ταλαντούχος από ό,τι μου λένε οι κακές γλώσσες και συνθέτης πια. Γιατί πριν. Γνωρίζεστε.
Εγώ το ξέρω και τον αγαπάω πολύ. Για πες, και πιστεύω ότι είναι, έχει πολύ ταλέντο. Έχει πορεία ήδη στο χώρο, το μουσικό. Έχει ένα συγκρότημα. Είναι πολύ αγαπητός στους μουσικούς κύκλους, αλλά και σε ευρύτερους χώρους. Έχει σπουδάσει βιολογία, έχει κάνει στο Παρίσι. Και αυτόν τον καιρό τον έχω έτσι υπό την προστασία μου, του ρίχνω και τα μπινελίκια και μάπες και τέτοια πράγματα, και του έχω δώσει και μερικά τραγούδια να γράψει. Και τα έχει γράψει και πάρα πολύ ωραία. Θα ακούσουμε κάποιο απόψε, Μαρία. Θα ακούσουμε κάποιο. Και με συνδέει και εμένα κάτι με τον Μάριο, μας έχει γράψει ένα σύριαλ που κάνουμε τώρα, τη μουσική. Όχι, κλειδί του παραδείσου. Έχω την τύχη να συνεργάζομαι με τους δύο σημαντικότερους Παπαδόπουλους. Ακούς τι είπε. Να τα. Είδες δίπλα μου. Πώς, ανεβαίνεις κι εσύ, είδες. Λοιπόν, κατάλαβες ότι η λάθη δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα δικό μου. Ύστερα από αυτό που είπες. Με τους δύο σημαντικότερους Παπαδόπουλους. Έχετε δίπλα στο μεγάλο το Σπύρο, να πούμε, να έχει ελευθεράκι. Κονομάει και ελευθεράκι. Αυτά. Γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ άνθρωπος, κατάλαβες. Να μην πω κάτι. Να πεις πώς θα μην πεις, βεβαίως. Επειδή όλοι του χαϊδέψαν τα αυτιά του σύνορα, εγώ θέλω να του τα παραχαϊδέψω. Λοιπόν, καταρχήν με τον πρόεδρο πήγαμε στο ίδιο σχολείο. Με καλώσαμε στην ίδια γειτονιά. Εγώ προ Χριστού, βέβαια. Δεν έχει σημασία. Ένα από τα σημαντικά προσόντα που είχα για να με δεχτεί και να μου δώσει τα τραγούδια του ήταν ότι τελείωσα και εγώ το δεύτερο. Από τότε και έπειτα δηλαδή αρχίσανε όλα, ας πούμε. Λοιπόν, εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω από καρδιάς, γιατί είναι ίσως η πιο σημαντική στιγμή στην πορεία μου, το ότι βρίσκομαι με τον πρόεδρο, τον πρόεδρο, και η συνέχεια θα δείξει. Μάλιστα. Τον αγαπώ. Πάμε. Βασίλη Λέκας. Είναι και αρρωστούρης λίγο. Είναι αρρωστούρης λίγο. Βασίλης, έλα. Έλα. Ο Βασίλης είναι παιδιά. Δεν είναι.
σύρμα και χοντρό γυαλί. Μάτωσε ο ήλιος την Ανατολή. Κλαις κι αναστενάζεις, Λευτεριά φωνάζεις, μα η ελπίδα μαύρο άδεια στο πουλί. Κλαις κι αναστενάζεις, Λευτεριά φωνάζεις, μα η ελπίδα μαύρο άπια στο πουλί. Μπράβο Βασίλη. Μπράβο Βασίλη. Σε μια γωνιά κι ήτανε τέσσερι φαντάρι. Σε έστησαν σε μια γωνιά και σημαδεύαν την καρδιά σου. Σε έστησαν σε μια γωνιά κι ήταν πρωί και παγωνιά. Σαν σε μια γωνιά κι είχε κι ο χάροντας του φέκι. Σ' έστησαν σε μια γωνιά και τους κοιτούσες και γελούσες. Σ' έστησαν σε μια γωνιά κι ήταν πρωί και σκήνο το πρωί, κόκκινο κρίνο στην αλάνα. Σε καρτερούσε η ζωή και μια παραδουλεύτρα μάνα. Και έγινε σκήνο το πρωί, κόκκινο κρίνο στην αλάνα. Συνεχίζουμε με το Μελινάκι. Πόπο. Ναι, πόπο. Πόπο, Μελίνα. Έχω συγκλονιστεί από τον τρόπο που τραγουδάει ο κύριος Λέκας. Ο κύριος Λέκας. Έχω συγκλονιστεί από τον τρόπο που λέει τις λέξεις και βλέπω πίσω ένα μεγαλείο των δασκάλων όλων αυτών που έχει συναντήσει τη ζωή του. Εγώ έχω ζήσει με το Λέκα συνταρακτικές ώρες να τραγουδάει σε συναυλίες, διότι ο Λέκας παίζει κιόλας αυτό που αισθάνεται, το διατυπώνει και με κινήσεις
Και τώρα είναι και άρρωστος από ό,τι έμαθα. Να κάνω μια μικρή παρένθεση. Πάγαλο. Θα ήθελα να πω ένα τραγούδι, όχι ολόκληρο, έτσι μια μικρή παρένθεση θα είναι, γιατί δεν ξέρω και όλα τα λόγια, όχι τίποτα άλλο. Είναι για τον πρόεδρο. Η κόρε πήγε στο παργάν, ει πουλίν πουλίν. Η κόρε πήγε στο παργάν, ει πουλίν πουλίν. Να είναι περωμάνα, έλα έλα λεγόσε. Να είναι περωμάνα, έλα έλα λεγόσε. Μπράβο Μελινάκη. Μπράβο Μελινάκη. Αυτά από τη μαμά σου τα ξέρεις, Thank you.
Μηνιάκη, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Μηνιά. Απ' μετά θα πει. Να σου πω, με τη Ραλία έχουν κάνει ένα εκπληκτικό πρόγραμμα στο Σταυρό του Νότου. Πρέπει να πάμε μια μέρα. Φέτος, Πρόεδρε. Δηλαδή, εκπληκτικό πρόγραμμα. Εκπληκτικό. Φέτος λέμε πιο πολλά τραγούδια του Πρόεδρου. Κοριτσάκια μου. Ναι. Πάρα πολλά. Λένε πολλά δικά σου. Πιο εκπληκτικό πολλά. Πρόγραμμα. Και ο Καραντίνης εκεί σου λέει ένα κέφι, ένα πράγμα εκπληκτικές. Θα πάμε, θα πάμε. Θα το κορονίσουμε. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Νύχτα και κάτι φόρησα στη μικρή την πλατείτσα που σε γνωρίσα. Κάποιο αγάλμα που είδε με θυμήθηκε και το πόνο μου να ακούσει κάποιο αγάλαμα που μείνε με θυμήθηκε και το πόνο
παλάτι μεγάλα σου. Σαν θέλω κάτι πλάματα και με βρήκανε κουρέλι τα χαράματα. Με το αγάλμα ως τον δρόμο προχωρήσαμε. Μου εσκουπίσε τα μάτια και χωρίσανε. Με το αγάλαμα ως τον δρόμο προχωρήσαμε. Μου εσκούπισε τα μάτια και χωρίσαμε. Φεγγάρι και θα μεθύσω και θα πω, αφού πονάς για κάποιον άλλο, ρίξε μαχαίρι να κοπώ. Κι όταν με κόψει το μαχαίρι, μετανιωμένη θα μου πεις, πάρε του φεγγαριού το δάκρυ. Τώρα θα ακούσει λοιπόν που σου έλεγα η Νατάσα. Μην το κάνω το κοριτσάκι και έχει τράκα, αλλά τώρα άκου τη Νατάσα. Για... Yeah.
Σάββατο κι απόβραδο και άσε τη λύνη στην Αριστοτέλους που γυρνάς. Έβγαζα απ' τις τσέπες μου φλούδες μανταρίνι, σου ρίχνα στα μάτια να πονάς. Thank you.
Παπαδόπουλου, μπράβο. Παιδιά, να πούμε ένα ωραίο στην υγεία του Πρόεδρου μας. Στην υγεία σου, Λευτέρη μου, στην υγεία σου, στην κύριο μας. Πάτε καλά. Στην υγεία σας, στην υγεία σας. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σας, γεια σας. Πάμε να το βαρύνουμε λίγο, να το χοντρίνουμε το ζήτημα. Πάμε έτσι σε πιο λαϊκά ακούσματα. Μακεδονάς. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Φωτιά που με έχει κάψει.
Μαέστρο. Έρχεται. Έρχεται ο Μαέστρο. Δεν γίνεται αυτό. Αγγέλους γραφείς, πρόεδρε, Αγγέλους γραφείς. Με σκότωσε. Έχει δύο μέτρα, Μαέστρο. Κύριε Νικολόπουλε, έχει εκφράσει την επιθυμία ο Σέμψης, ο Σέμψης. Έχει εκφράσει την επιθυμία να συμπαίξετε. Έχετε αντίρρηση. Θα χαρώ πάρα πολύ. Α, θα χαρείτε. Και μεγάλη μου τιμή. Κάνε μας τη χάρη. Παιχτάρα μου εσύ. Ακόμα μεγαλύτερη δική μου τιμή. Είδες τι σου έχω, Μελάκη, τι σου έχω. Σήμερα μες στη ζωή.
Αυτά είναι ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Σπουδαία πράγματα. Και ωραία μηνύματα. Αγάπησέ με. Σήμερα και αύριο και πάντα. Αφιερωμένο. Αυτό που θέλεις. Πες μου για δε μ' αφήνει. Δυο φίλια να πάρω απ' τα θολά σου μάτια τη μαύρη. Ρε Μελινά, Μελινά, συγγνώμη. Σου παίζει ο Νικολόπουλος, σου παίζει ο Σέμψης, τραγουδάς Παπαδόπουλο, δεύτερη Μακεδόνας, δηλαδή συγγνώμη. Είμαι πολύ τυχερή, πολύ τυχερή. Βασίλη σας έχω αγάπη μου, Βασίλη. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Σε ψάχνουν τα φιλιά μου, όλα τα τραγουδίνα. Έχεις πάρει καθόλου. Όταν ραντεύουμε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο. Σπυρό.
Πιάνεις. Ε? Παίζουμε ένα παιχνιδάκι, είναι απλό. Ναι. Έρχεται. Ένα. Κόπα. Ωραίος. Δύο. Πόσο μπορούμε. Τρία. Εδώ. Λοιπόν, σε ικαράκια είναι εύκολο, απλή γνωστή κίνηση. Πάμε. Σούκου τσουκου τσάκα τσάκα, σούκου τσουκου τσάκα τσάκα τσούκου. Αυτό. Επειδή για τους νέους καλλιτέχνες το budget πάντα δεν φτάνει για όλους, δεν μπορούσα να έχω σέικερ για όλους εδώ. Οπότε οι υπόλοιποι να γίνουμε μια ορχήστρα σιγά σιγά λοιπόν. Δηλαδή σούκου τσουκου παν, σούκου τσουκου παν. Έτσι έλα και στις κάμερες και από το σπίτι. Αυτό είναι. Ελάτε κύριε πρόεδρε. Οκ. Στην Αμπά, στην Αμπάνο γειτονίτσα μ' αγαπάνε δυο κορίτσα. Καταδίκη μου γαμό. Δεν είναι ζωή αυτή. Λέγαμε για τη Μελίνα, ποιοι τις παίζανε. Εσένα σου παίζαμε κρουστάρα όλος ο θείος σου. Έτσι πρέπει, έτσι. Άρα και βιάζει μεγάλη. Γράσι, Μαρία Κουγιουμτζή, λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγούδια. Μαρία Κουγιουμτζή. Ooh.
Δύο υπέροχα τραγούδια του Σταύρου Γιουμτζή. Δεν κάνετε πολλά, με τον Σταύρο, δεν κάνετε πολλά. Καμιά δεκαριά. Καμιά δεκαριά. Υπέροχα τραγούδια, υπέροχα. Υπέροχα. Πολύ, πολύ μεγάλο συνθήτη. Αφιάστηκε πάρα πολύ. Πολύ σπουδαίο. Παλεύηκα τη σκάλα, μάτια μου, για κοιτά με μια στάλα, για να ζαλιστώ, να ζαλιστώ, να πέσω, μάτια μου, μάτια μου, γιατρό να σε καλέσω, για να γιατρευτώ. Εσπυρό, ναι. Μπορούμε να κάνουμε έτσι μια τομή στο πρόγραμμα, ναι. Να παρακαλέσω τον Αλκιβιάδη, να πει ένα τραγούδι του Παυριανού, τον οποίο εγώ λατρεύω και το οποίο λέγεται «Γαμώ την καταδίκη μου». Μπορεί, ναι. Μπορούμε. Εγώ, παιδιά, αντιθέτως λέω να κάνουμε μία τομή στο πρόγραμμα και να ακούσουμε ένα τραγούδι του Παυριανού, «Γαμώ την καταδίκη μου». Πάμε. Λοιπόν, πάμε. Okay, είναι εκτός προγράμματος λίγο unplugged. Στην Γιώργος Παυριανός, η μουσική δικιά μου αφιερωμένο σε όλες τις τράπεζες, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, σε όλους τους πολιτικούς, στους πάντες, οκ. Πάμε, πάμε. 1, 2, 3, 4. Παμπαραλαρα. Παμπαραλαρα. Παρα. Στο διαράκι κρύωνα, σκέφτομουν να δυσίωνα, σε μια γωνιά τουρτουρίζα και ένα σκοπό μουρμουρίζα. Γαμώ την καταδίκη μου, δεν πλήρωσα το νίκη μου, δεν πλήρωσα το ρεύμα μου και πάνω σε το αίμα μου. Γαμώ την καταδίκη μου, δεν πλήρωσα το νίκη μου, δεν πλήρωσα το ρεύμα μου και πάνω σε το αίμα μου, το σώμα και το πνεύμα μου. Δώσουμε ένα ρυθμό λίγο εδώ, έτσι, έλα. Χέρια ψηλά, χέρια ψηλά, να βλέπω. Σαν το Χατζηγιάννη, το έχω δει στο Χατζηγιάννη και πιάνει αυτό. Okay. Τα πράγματα μου μάζευα, φωτογραφίες χάζευα, στις αναμνήσεις βούλιαξα και μες τη νύχτα ουρλιάξα. Ναι, εσύ το έγραψε αυτό. Απ' τη ζωή. Βγαλμένα από τη ζωή, παιδιά. Βγαλμένα από τη ζωή. Τώρα πάμε βγαλμένα από το Λευτέρι με ένα τάση από φίλιο. Του φέτια
κι εγώ. Αυτό το πολύ φωνάζει, είναι λάθος. Καλλιόπη,
Βέβαια. Τι? Με μεγάλη μου χαρά. Θα πείτε και μαζί ένα, θα πείτε. Ναι, θα πούμε. Να τα σουλά. Κάθε πρωί. Φεύγανε σαν πουλιά τα ψαροκάικα. Κάθε πρωί σκαρώναμε μαζί με το μήνα. Ταξίδι για μακρινά ως την Τζαμάικα. Παρεγγίσαμε στα πελάτα αγάπη μου παλιά. Ύστερα το βραδάκι με πισμενάκι στα καβιλιά. Τσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά. Ύστερα το βραδάκι με πισμενάκι στα καπηλιά. Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά. Έγινα μια βραδιά καραβοκύρη σου. Αρμενίζαμε στα πελάγια αγάπη μου παλιά. Ύστερα το βραδάκι με τις μελάκι στα καρδιά. Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά.
Κούρτσα. Λοιπόν, παιδιά, μαέστρο, ξεκουράσου λίγο. Θέλω να κάνουμε έτσι μία μικρή παρέκβαση. Θέλω η Ακίνθη να μας διαβάσει μία εκπληκτική δουλειά που είχε κάνει ανάμεσα στις τόσες που έχει κάνει ο Λευτέρης, που διάλογο βρίσκει τον καιρό, είναι άλλο θέμα, και έχει κάνει μία εκπληκτική μετάφραση του Άσμα Ασμάτων. Και θέλω να μας διαβάσει ένα κομμάτι η Ακίνθη. Πριν διαβάσει, ήθελα να πω ότι το Άσμα Ασμάτων, που είναι χιλιάδων ετών ποίημα και το έχει γράψει ο Σολομών, μου ζήτησε να το μεταφράσω η Ειρήνη Παπά και το μετέφρασα και παίχτηκε στην Ιταλία, κάτω στη Βενετία, παιδιά, στο φεστιβάλ της Βενετίας παίχτηκε, στο θέατρο Φενίτσε, και εκεί στην Ιταλία η Ειρήνη είναι θεά, δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πόσος κόσμος ήταν σε αυτή την παράσταση, την οποία είχε σκηνοθετήσει ο Βουτσινάς. Και εδώ πρέπει να πω ότι εγώ, επειδή με τεμπέλης σε αυτά τα πράγματα, αφού το μετέφρασα σε 8 μέρες, δεν το έδινα. Είχα έτσι, το είχα αφήσει να κρυώσει λιγάκι, και με βοήθησε εκεί πολύ η γυναίκα μου, η Ράγια Μουζεμίδου, η οποία μου είπε, μην τα αφήσεις το κείμενο αυτό, δώσ' το στην Ειρήνη, γιατί αξίζει τον κόπο. Και έτσι είπα μια μικρή ιστορία. Και θέλω να πει η Ακίνθη λίγα, έτσι μια, να διαβάσει λίγο. Θα ακούμε, Ακίνθη. Έτσι ξεκινάει, με την ύφη. Φίλα με, μ' όλα τα φιλιά που έχεις μέσα στο στόμα, μέθαμε στις αγκάλες σου το πιο γλυκό κρασί. Το όνομά σου είναι άρωμα, είναι χυμένο μύρο. Όλων των μύρων του άρωμα και ευωδιά είσαι εσύ. Εμάγεψες τις κοπελιές και όλες ερωτευτήκαν και τρέχουν έξω πίσω σου, πίσω από την ευωδιά. Μα εμένα πήρες βασιλιά μέσα στην κάμαρά σου. Θα πλημμυρίσουμε μαζί από γλύκα και χαρά. Και πιο πολύ από το κρασί, αγκαλιά σου θα μεθύσω. Να σ' αγαπούν, να σ' αγαπούν. Αυτό, καλέ μου, αξίζεις. Μπράβο, Ακίνθη, μπράβο, μπράβο. Να σου πω, το σοφό Σολομών του σωματείου ήταν, έτσι, δικός μας ήταν, έτσι. Ναι, παρακαλώ. Ένα μέρος από αυτό το υπέροχο ποίημα, που το θεωρώ το πιο ερωτικό ποίημα που γράφτηκε, το έχουμε συμπεριλάβει σε μια παράσταση που κάνουμε με τη Μάνια Παπαδημητρίου, το Έρωτας και Αθανασία, και το διαβάζει η Μάνια αυτό, το κάνουμε στον Ιαννό. Πολύ ωραία. Θα είναι υπέροχη δουλειά, έτσι κι αλλιώς. Είναι υπέροχη, ναι. Και η Μάνια ό,τι κάνει, και εσύ, μπράβο, μπράβο, καλή επιτυχία να έχει. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτό είναι το ερωτικότερο ποίημα που γράφτηκε ποτέ. Βέβαια, ύμνος στον έρωτα, ο απόλυτος. Δεν ξέρω όμως, αυτό που περιλάβατε εκεί πέρα είναι σε δική μου μετάφραση ή του σε φέρει. Όχι, σε δική σας. Άντε, γεια σας. Σε δική σας. Στην υγειά μας, βρε παιδιά. Είναι υπέροχη η μετάφραση που είναι πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάναμε ένα κομμάτι με τη δική σας μετάφραση. Και ο Λευτέρης, σε προσωπικότητα, δεν έχει τέτοια πράγματα, δεν έχει τέτοια ερεθίσματα. Πώς το... Άγνωστος τόπος του είναι, αγόρι μου. Να σου πω, να πούμε ένα ανέκδοτο τραγούδι του Στρόφαλη, σε δικούς σου στίχους, και μας το πει ο Μιχαλής. Θέλετε να το ακούσουμε. Για πάμε. Για να ακούσω τώρα πώς το λες αυτό. Εμείς δεν το έχουμε ξανακούσει, το ακούσουμε πρώτη φορά. Ούτε εγώ. Πρόεδρος το ξέρει. Ούτε εσύ. Ούτε εγώ. Γεια σου, ρε Μάριε, με τα ωραία σου.
φανάρι που ξεφλουδίζουνε τις νύχτες το φεγγάρι. Και ξεδιψάμε μαλλιρό θαλασσονέρι τα μεσημέρια που μας καίει το καλοκαίρι. Σου το έχω πει χίλιες φορές, είμαστε μόνοι σαν ακυβέρνητο στα πέλαγα τιμόνι. Κι όλο γλιστράμε με στα βλάκια της Αβύσσου, με τη σχεδία ενός χαμένου παραδείσου. Σου το έχω πει χίλιες φορές, είμαστε κάτι από γωνιά και σαν γυαλίς ως το πέρατι. Κι είναι για μας λαριά και πολύ πολλά που σημαδεύουν τις καρδιές μας πάνω απ' όλα. Φορές είμαστε μόνοι σαν ακυβέρνητο στα πέλαγα τιμόνι. Κι όλο γλιστράμε μες στα βράκια της Αβύσσου, με τη σχεδία ενός χαμένου παραδείσου. Σου το έχω πει χίλιες φορές, είμαστε κάτι από γωνιά και σταγιάνεις με το φαγαράτι. Είναι τα χέρια μας κλαριά και πολύ πολλά που σημαδεύουν τις καρδιές μας παραδόλα. Σου το έχω πει χίλιες φορές, είμαστε κάτι από γωνιά και σταγιάνεις με το φαγαράτι. Κι είναι τα χέρια μας κλαριά και πολύ πολλά που σημαίνει. Σου το έχω πει χίλιες φορές, είμαστε μόνοι σαν ακυβέρνητο στα πέλαγα τιμόνι. Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο. Μάριε, πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Ξέρετε, μουσική φίλε μου παλιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, εξαιρετικό, μπράβο σας. Ενορχίστρωση στο τσακ μπαμ τέλεια. Αν το έχουμε ηχογραφημένο, το θέλουμε. Πρόεδρε, το θέλουμε. Βέβαια το θέλουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόεδρε, σε αγαπάμε μπράβο. Και οι δύο. Κι άλλο χειροκρότημα, κι άλλο. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Αχ, χελιδόνι μου, πώς να πετάξεις σ' αυτόν τον μαύρο τον ουρανό. Εμάς θαλάσσι το δειλινό, we'll be right back.
Μπράβο. Κάτσε ρε εσύ, κάτσε. Σέμψη, έλεγα. Ναι, ναι, ναι. Ο Θεός, ο Σέμψης ο Θεός. Ποιος ο Σέμψης ο Θεός. Μα να μην ξέρουμε ότι τραγουδάς και να το μάθουμε απόψε. Παιδιά, ήθελα να σας πω, ρε εσύ, σταμάτα. Σέμψη. Σταμώ, σταμώ. Σου λέει κάτι. Ήθελα να πω εδώ στην παρέα αυτή, ότι ένα βράδυ που είμαστε σε μια ταβέρνα, ήρθε ο Σέμψης ύστερα από πίεση δικιά μου με τη βιόλα του. Παιδιά, αυτή η αίσθηση που απεκόμισα από το παίξιμό του ήτανε συγκλονιστική. Ο άνθρωπος αυτός, παιδιά, ήτανε συγκλονιστικό αυτό που συνέβη στη ζωή μου. Θα δείτε, είναι μία, ο ίδιος είναι μία παράσταση όταν παίζει το όργανο αυτό. Τώρα είσαι ελεύθερος. Ευχαριστώ τόσο πολύ αυτά που λέει, που τα... Έπαιξες και το τραγούδι που έχουμε γράψει μαζί. Έλατε, δεν περίμενε. Έχει γράψει το απίστευτο τα δεκαλικά σου μάτια και βεβαίως το απίστευτο το να θυμάσαι που για μένα είναι το λατρεμένο μου. Και δεν αφήνω ποτέ τον Ταλάρα να το βγάλει από το πρόγραμμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το παίζεις σε παίξε, φίλε. Να μην τα δεκαλικά να σε πάρει. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, τα δεκαλικά. Ναι, ναι, ναι. Έλα, έλα. Έχω μικρόφωνο, έχω να κάτσω. Αυτό. Ανοίξε στο φως και... Πού θα παίξεις πιάνο, θα παίξεις. Άναψα όλα τα φώτα και δώσα παράσταση σαν πεθάνει. Τα βεγγαλικά σου
περνούν το φωσφόρο. Έκλεισες το φως και πήγες, έγινες αόρατη. Με φως που το πήρα αέρας σε μια πόλη αυτόματη. Τα δεκάρικα σου μάτια ένα ολοκαύτωμα και η μοναξιά να πέφτει σαν βροχή στο πάτωμα. Και το Μιχάλη Μπουρμπούλη που έγραψε το στίχο. Ο Μιχάλης ο Μπουρμπούλης. Του, να τον τη γενεοδορία του Προέδρου που στο αφιέρωμα για το... Για... Γι' αυτόν... Δεν, καλά, δεν είπε τίποτα, για μένα χορταίνει άνθρωπος. Πόση ώρα έχεις να πεις για τον Πρόεδρο κάτι, καλά σου λέει, πες κάτι για τον Πρόεδρο. Μα τι γίνεται. Πες, ο Μιχάλης Μπουρμπούλης είναι φίλος Λευτέρη. Αντιλευτεριστής μικρός, επειδή ξέρεις αυτά που δεν μεγαλώνεις με αυτά, στο τέλος λες Παναγία μου, αλλά μετά... Πόπο, πάντως τραγουδάς υπέροχα, αγόρι μου. Τραγουδάς υπέροχα. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, μπράβο, πάρα πολύ. Πώς συνεχίζουμε, Μανέστρο, πού έχει πάλι, πήγες για τσάι πάλι. Πήγε, το τσαγάκι σου πήγες. Λοιπόν, λέγε, λέγε τώρα. Το παράπονο. Ποιος. Η Νατάσα. Έλα, Νατάσα. Το παράπονο. Έλα, αγαπημένη μου Νατάσα. Χάλια, περνάμε πάλι από ψυχό. Να ξεδιψάσεις που τα χείλη σου πικρά. Ποιος ξεδιψάσει η καρδιά σου, βιάστηκες να προσπεράσει. Τόσος πόνος κι ούτε ένα ευχαριστώ. Τόση πίκρα, τόση δίψα. Τόσος πόνος κι ούτε ένα ευχαριστώ. Καθαρό σε τόνι και το χτύπω απ' την καρδιά.
γελιδώνει. Τόση πίκρα, τόση δίψα, τόση αγάπη και μια θάλασσα ερημιά. Μπράβο, μπράβο. Ευχαριστούμε, κορίτσι μου, μπράβο. Έλα το Ανεστάκι, έλα. Μελίνα, είναι εδώ. Το Ανεστάκι, Μελίνα. Γιάννη Πετρίδη, έχουμε ακούσει υπέροχα τραγούδια και γενικώς ξέρουμε ότι έχουμε υπέροχα τραγούδια. Έχουμε υπέροχα τραγούδια. Αυτό είμαστε αν είμαστε από τις χώρες εδώ στην Ευρώπη που έχουμε σπουδαία τραγούδια σε σχέση με άλλες, ας πούμε. Αν μπορούσαμε να τα επικοινωνήσουμε, θα μπορούσαν, θα είχαν έδαφος και έξω, ας πούμε. Αν είμαστε σωστοί στο επικοινωνιακό θέμα. Έχουμε ήδη έξω πάρα πολλά. Εννοώ πολύ περισσότερο.
Βέβαια, έμαθα με χαρά μου ότι πια τώρα διάφοροι καλλιτέχνες που σου πάνε έξω γεμίζουν και το Ολυμπιά και τα λοιπά και η Χαρούλα και διάφοροι. Και, πολύ, και παλιότερα. Και ο τετραγούδι του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη, ο Ξαρχάκους έχει κάνει επιτυχία έξω, έχει κάνει ο Μαρκόπουλος, όλοι αυτοί. Δηλαδή στη Γερμανία και σε άλλες χώρες κάνουν και συναυλίες με επιτυχία. Ναι, γιατί εγώ νόμιζα ότι στις συναυλίες αυτές που κάνουν ότι κάνα 80% θα είναι Έλληνες. Όχι, και θα πάνε, είναι και ξένοι. 20... πάνε και ξένοι. Εγώ έμαθα τώρα από ότι, ας πούμε, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, είναι 85% Βέλγοι και 15% βέβαια. Δική μας. Και υπάρχει και μία τάση τα τελευταία χρόνια, αυτό που λέμε ethnic, που θέλει, υπάρχει ένα κοινό σε όλες τις χώρες που θέλει να ανακαλύπτει τα τραγούδια. Όπως εμείς ανακαλύψαμε Ισπανούς, ξέρω εγώ, Νοτιοαμερικάνους τραγούδες, έτσι. Αφρικανούς, ναι, γιατί εμείς έχουμε φοβερές φωνές εδώ και έχουμε και σπουδαία τραγούδια. Ναι, ναι, σίγουρα. Εγώ πάντως από την προσωπική μου εμπειρία, πέρσι το Μάρτιο-Απρίλιο μάλλον, είχαμε κάνει περιοδία μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα. Και ο κόσμος που ήρθε δεν ήταν μόνο Έλληνες, ήταν ξένοι που ξέρανε τα τραγούδια και τα λέγανε και σπαστά. Ήταν πραγματικά πολύ συγκινητικό. Πραγματικά. Είναι καλό, ρε παιδιά, είναι καλό και πραγματικά εγώ νομίζω ότι δεν έχουμε βρει, όπως σε πολλά θέματα, τον τρόπο να είμαστε πολύ, πολύ δυνατοί στο θέμα επικοινωνία προς τα έξω. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε παπάδες. Εκείνο που όμως πιστεύω ακράγαντα είναι ότι αυτή η μουσική μας προς τα έξω πρέπει να γίνει με τα τραγούδια αυτού του είδους. Δηλαδή δεν πρέπει να γίνει που προσπαθούν κάποιοι να γίνει με τα αντίγραφα των ξένων τραγουδιών να πάνε έξω. Καταλαβες. Γιατί οι ξένοι έχουν. Ωραία, μπορεί ένας-δύο τραγουδιστές να κάνουν κάποια επιτυχία. Αλλά πρέπει να είναι τα δικά μας τα τραγούδια. Ο άλλος αυτό είναι ενδιαφέρον. Ακριβώς. Ο Ζορμπάς γιατί έκανε. Ο Ζορμπάς και τα παιδιά του Πειραιά και όλα αυτά που έγιναν και άλλες πολλές επιτυχίες. Πάντως αυτά τα τραγούδια οι ξένοι θα τα εισπράξουν μισά. Γιατί δυστυχώς αυτός ο στίχος, ας πούμε, ο θαυμάσιος στίχος του Λευτέρη, δεν μπορεί να ταξιδέψει έξω. Υπάρχει το πρόβλημα της γλώσσας. Και συνήθως η μεταφράση των ελληνικών τραγουδιών στο εξωτερικό είναι από κακές έως απαράδεκτες. Μόνο η μελωδία είναι αυτή η οποία... Θα μπορούσαμε και να το φροντίσουμε όμως, έτσι. Με ποιο τρόπο. Πώς δεν φροντίζει. Τραγούδι είναι μόνο στη γλώσσα. Είσαι μια διεθνή γλώσσα. Είσαι διεθνή γλώσσα όπως είναι τα αγγλικά σήμερα, δυστυχώς. Αρχίζει να γράφει αγγλικά εγώ. Τα ισπανικά. Πάντως έχει ο Γιώργος. Λατινική Αμερική. Ναι, ναι. Πώς συνεχίζουμε με τον καφενέ. Να μια τραγουδάρα τώρα. Να μια τραγουδάρα. Παράξενο το δώσαν σε μένα. Το παράξενο το δώσαμε στην Νατάση. Το Νατασάκι το μωρό μου κολυμπάει στα βαθιά σήμερα. Τι καφενέ έχει αυτή η κοπέλα. Έχω έναν καφενέ, παιδιά. Αλλά είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Έχω μεγάλη λατρεία σε αυτό το τραγούδι. Στο λιμάνι
Μπράβο, Νατάσα μου. Μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ, Κώστα. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Δίσταξες άστρο μου, φεγγάρι μου, στην αγκαλιά μου αποκλείσου. Ξύπνησες ήλιε από βροχά. Τώρα η Καλλιόπη, μην κάνεις ότι δεν ξέρεις ότι είναι η σειρά σου. Πάμε ρε το Μάρια. Μια Κυριακή, ποιος το περίμενε πως θα ήταν Κυριακή. We'll be right back.
Μπράβο, Καλλιουμπάκη. Εγώ ένα έχω να σας πω. Εδώ πέρα είμαστε οι περισσότεροι, να πούμε, εργαζόμενοι άνθρωποι του ΜΟΚΤΟ, φτωχοί άνθρωποι. Και ακούστε τώρα τι λεφτά βγάζει ο Παπαδόπουλος στα βιβλία του, παιδιά. Ακούστε. Λοιπόν, εν αρχή είναι ο Καζαντζίδης, πέμπτη έκδοση. Να συλληφθεί το ντουμάνι, έκτη έκδοση. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνει. Γαμώ την καταδίκη μου, γαμώ. Γαμώ. Λοιπόν, όλα είναι ένα ψέμα, έβδομη έκδοση. Αλλά σε ρίχνω και στην Αλκυβιαδίδε, σε προσέχω γύρω. Γαμώ την καταδίκη μου. Έβδομη έκδοση. Ζω από περιέργεια, δέκατη έκδοση. Τέλειος τίτλος. Είναι γλετζές, πίνει γάλα, δέκατη έκδοση. Οι παλιοί συμμαθητές, 26η έκδοση. Γαμώ την καταδίκη μου, αρέσει αλλιώς να πούμε. Δεν είναι ζωή αυτή, ε. Καθόμαστε με τους πλούσιους που κάνουμε παρέα, γαμώ. Δεν είναι καλή και αυτό, κάτσε, περίμενε. Άσμα ασμάτων, έκτη έκδοση. Να μετρήσω. Λοιπόν, συγγνώμη, είμαι καλός. Θα είμαι γρήγορος, περίμενε. 6 και 20, 26. 6 και 20, 32. Δεν είναι όλα αυτά. 26, 26, 32. 32. 42. 42. Ναι, καλέ, του τα βγάζει ο Πεπελάτσης και δεν έχει πρόβλημα. Και 7, 59. Και 6, 65. Και 5, 71 εκδόσεις, για να μου την τύχη. Και δεν, για πείτε, κύριε Πεπελάτση, ναι. Τι. Αυτά είναι από τον Καστανιώτη τα πιο πολλά. Ναι. Τα πριν είναι τα. Αυτά έχουν γίνει. Άρα, πήγαινε στον εκδότη, άνοιγε το σιρτάρι και του βουτούσε ό,τι έβρισκε. Ξέρεις τι λέω. Γι' αυτό κατάλαβες, δεν μπορούσε να πάει σε ένα λογιστή κανονικό. Ήθελε το Πεπελάση αυτό. Τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε τα ομαδικά. Τα ομαδικά παλιά άνθρωποι. Έχω να σας πω ένα το εξής. Ετοιμάζει, μια και συζητάμε για τέτοια. Όχι μια και καθόλου δεν συζητάμε για τέτοια. Απλώς το θυμήθηκα. Απλώς το θυμήθηκα. Ετοιμάζει μια μπόμπα βραδιφλεγής προς το παρόν, αλλά θα σκάσει κάποια στιγμή. Νικολόπουλος Ρασούλης. Πώς σου φαίνεται, πώς το ακούς. Θαύμα. Θαύμα. Τι έγινε, για πες. Για πες, για πες. Τι κάνετε. Ο Ρασούλης είναι πολύ μεγάλος. Είναι υπέροχο. Κάνετε αλητίες εκεί πέρα. Με επιτρέπει να μιλήσω ο πρόεδρος. Αστειεύεσαι. Δεν βλέπεις τη γενναιοδορία έχει σήμερα. Ρε, το Ρασούλη τον αγαπάμε όλοι. Ναι, ετοιμάζουμε. Πράγματα. Έχουμε ετοιμάσει ένα κύκλο τραγουδιών και αυτό το καιρό θα βγουν στην πιάτσα. Μπράβο, ρε, μπράβο. Είσαι πολύ ευχαριστημένος. Μπράβο, πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος. Υπάρχει τίτλος. Όχι, διάφοροι τίτλοι παίζουν, θα δούμε. Σας βάλω εγώ ένα τίτλο, ρε παιδί μου. Ποιος θα λέει. Μερικά θα πει ο Κώστας Μακεδόνας. Δίπλα μου είσαι τόσο πολύ καταπληκτικά είναι αυτά τα νέα. Αυτά τα λέει ο... Αυτά τα πέρα. Ε, το δημιουργικό. Λοιπόν, παιδιά, για πάμε τώρα όλοι μαζί, όλοι μαζί πάμε τα ομαδικά, μανέστρο. Πέταξες του δρόμου την άκρη, μας αγγίξες. Ούτε μια στιγμή δεν είπες να μας διώξεις το δάκρυ, μας παλάτια, καστέρια, να μας χαρίζει.
Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δημήτρη, Μάριο, Μάριο. Γεια σου Μάριε, γεια σου Μάριε. Είναι ο γιος του Δημήτρη, ο Μάριος. Γεια σου ρε Μάριε. Γεια σου ρε Μάριε. Λοιπόν παιδιά, χίλια ευχαριστούμε, δηλαδή ήταν χάλια περάσαμε πάλι απόψε. Ήταν απίστευτη βραδιά. Έχει γράψει 1200, είπαμε τα 30, μην κάνω πάλι λάθος την αφαίρεση. 1170 του χρωστάμε περίπου. Καλά να είμαστε, κάνουμε 30-40 αφιερώματα ακόμα. Αγοράκι, μου έρεσε φίλοι. Να είσαι καλά, Πρόεδρε. Να είσαι καλά. Γεια σου, Πρόεδρε. Στην υγειά σου. Στην υγειά σου. Γεια σα, παιδί. Κύριε Πεπελάση, αύριο πρωί-πρωί με το καλό να ακούσει τα πινελίκια σα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ εγώ. Γεια σου, Δήμαρχε. Γεια σα σε όλου. Γιάννη Πετρίδη, δηλαδή, ειλικρινά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Γιωργάκη. Γεια σε όλου, σα ευχαριστούμε. Σέμψη! Γεια σου, ρε Σέμψη, παιχταρά. Γαμώ την καταδίκη μου, καλή νύχτα. Όσο η καρδιά καλάχτα, ύστερα το βραδάκι με τις μελάνες στα καρδιά. Αγάπησέ με σήμερα.